Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλά να είστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. 11 βράδυ Δευτέρας, 11 αυτοί, 11 εμείς. Σήμερα θα γίνουμε 12, είπαμε να φέρουμε και τον πρόεδρο της ομάδας και πρόεδρο όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου και ποιος θα το πίστευε, είναι και μικρότερος ηλικιακά από όλη την εντεκάδα, νομίζω δεν πάμε πουθενά έτσι. Κύριε Καγκάτση, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ξεκινάμε, Βασίλη, και με μία είδηση. Νομίζαμε ότι θα ήταν και ήρεμη αυτή η Δευτέρα. Ναι, η εθνική μας πήρε τη δεύτερη θέση, όλα ωραία, 5 στα 6 στο Nations League, αλλά πάλι έρχεται η είδηση να συνταράξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Γιατί έχουμε αναφερθεί πολλάκις και στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, που είχε αποχωρήσει πρόσφατα από την ΑΕΚ, αναλαμβάνει, όπως όλα δείχνουν, πόστο στον Ολυμπιακό, με κάποιον εξωαγωνιστικό ρόλο, προφανώς. Είναι μία από τις μεταγραφές που θα συζητηθούν. Καλά, οι μεταγραφές ξεκίνησαν νωρίς φέτος. Ναι. Είχε συνταράξει και την εκπομπή πριν κανένα μήνα. Ναι. Είχαμε αναφερθεί καμιά ωρίτσα σε αυτό το θέμα. Όταν είχε φύγει από την ΑΕΚ. Τώρα πράγματι αυτό είναι μία είδηση που προκαλεί ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα ταρακούνημα γενικότερο. Και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το πούμε. Συζητείται σήμερα πάρα πολύ έντονα σε όλα τα υψηλά κλιμάκια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρόεδροι, μεγαλοϊδιοκτήτες, μεγαλομέτοχοι, όλοι καταλαβαίνεις ότι αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας από τις επόμενες αμεσοαγωνιστικές. Μήπως συζητείτε για να πάει σε άλλη ομάδα, ή τον ήθελε μάλλον άλλη ομάδα, μεγάλη. Τον ήθελε. Εγώ έτσι ακούω. Άρα πρόλαβε Ολυμπιακός. Δεν ξέρω ποιος προλάβει. Πάντως δεν πήγε σε μια άλλη μεγάλη ομάδα με την οποία συζητούσε και τον ήθελε. Αυτό μπορώ να σας πω. Εάν εννοείς τον Παναθηναϊκό, θα μας διαφωτίσει ο Κώστας Πανελιουδάκης. Κώστα, έχεις ακούσει. Δεν νομίζω να υπήρχε για τον Παναθηναϊκό τέτοιο ενδεχόμενο. Με την έννοια ότι παραδοσιακά η διοίκησή του τέτοιου είδους πρακτικές ή, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους με τις δραστηριότητες. Δεν συνηθίζει να τους προσλαμβάνει ή να, εν πάση περιπτώσει, να έχει σχέση. Αν εννοεί τον Παναθηναϊκό, Κώστας, δεν ξέρω. Γιατί αν είναι μία από τις αρμοδιότητες, αυτό που ακούμε, που αφορά τέλος πάντων τις ενώσεις της ΕΠΟ, αυτό είναι κάτι που προφανώς θα το συζητήσουμε και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ σήμερα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι εκτός ακτίνας δράσης του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα του Γιάννη Αλαφούζου. Έχει αποδειχθεί, νομίζω, αυτό στο πέρασμα των χρόνων. Εκτός αν υπάρχει, γιατί ο Κώστας, επειδή είναι καλό στο ρεπορτάζ. Μπορεί να αφορά, ας πούμε, και θέματα διαιτητικά. Δεν ξέρω. Δεν θα μαρτυρήσεις, Κώστα, με τίποτα, έτσι. Γιατί διαιτητικά, τι. Καταρχάς, εγώ δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Δεν έχω διαψεύσει, βέβαια, κιόλας τίποτα, αλλά δεν έχω επιβεβαιώσει. Αλλά αυτό που ακούγεται είναι περί ανάμειξης σε σχέση με τις ενώσεις κλπ. Όπως είπατε. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Άρα, ιδανική πάσα δηλαδή μας δίνει. Το έχετε σχολιάσει, κύριε Γκαγκάτση, έχετε προλάβει. Εντάξει, νομίζω είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο ρεπορτάζ και δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση ή διάψευση. Από εκεί πέρα ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες για τον Τάκη Μπαλτάκο ότι αναλαμβάνει τη θέση του Γιάννη Παπαδόπουλου στην ΑΕΚ. Τώρα εξοδικητικός, εσοδικητικός, παραδιοικητικός, δεν έχει τόσο σημασία. Τέλος πάντων, στον οργανισμό της ΑΕΚ, τώρα η κάθε ομάδα κάνει τις επιλογές της, δεν το συζητάμε. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το Βαγγέλη το γραμμένο με αυτή τη λογική, ο Παναθηναϊκός το Σοφοκλή τον Πιλάβιο. Ολυμπιακός του Γιάννη τον Παπαδόπουλο, η ΑΕΚ τον Τάκη τον Μπαλτάκο. Η κάθε ομάδα έτσι μπορεί να κάνει τις επιλογές της και δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Καλές σχέσεις με τον κύριο Κομπότη, Ολυμπιακός με κάποιον άλλον, και έτσι δεν είναι. Ναι, καλές σχέσεις με τον κύριο Κομπότη έχει, αλλά νομίζω ότι στο κομμάτι των ενώσεων ο Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ κάποια εμπλοκή. Εντάξει, ναι, αυτό που θέλω να πω είναι να μην υπερτιμάμε πρόσωπα και καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ήταν στον οργανισμό της ΑΕΚ μέχρι πρότινος. Τώρα, αν έχει πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ή αν παρέμεινε στην ΑΕΚ, στον Άρη και ούτω καθεξής, είναι κάτι που θα το δείξει η πορεία. Το ρεπορτάζ σήμερα έτσι λέει, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί, όπως είπε σωστά και ο Κώστας, χωρίς να έχει διαψευστεί κιόλας, ότι είναι στον Ολυμπιακό. Ήταν στην ΑΕΚ, ακολούθησε μια εκλογική διαδικασία, ήταν επιφορτισμένος σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Χάθηκε αυτή η εκλογική διαδικασία από την ΑΕΚ, μη κατεβάζοντας καν υποψήφιο. Νομίζω ότι μην υπερτιμάμε πρόσωπα και καταστάσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο περισσότερο από όσο πρέπει.
Η κάθε ομάδα κάνει τις επιλογές της, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, έτσι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης και το καθεξής. Έχει σημασία η δική σας γνώμη, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει συναναστραφεί και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Ναι, βέβαια. Έτσι. Αφού ήταν στην ΑΕΚ τόσα χρόνια. Ναι. Και είναι, δεν είναι μυστικό ότι ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ είχαν παραπάνω από καλές σχέσεις. Φυσικά, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, έτσι. Δεν το συζητάμε. Επί μία δεκαετία. Τι έχει αλλάξει για να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ακόμα και στην έκβαση των πρωταθλημάτων των τελευταίων. Τι έχει αλλάξει για να πούμε σήμερα ότι δεν πρέπει να υπερτιμάμε την αξία του νομίζω ή τέλος πάντων την προσφορά του στο εξωαγωνιστικό κομμάτι? Νομίζω οι τελευταίες εκλογικές διαδικασίες έτσι απέδειξαν ότι το παρασκήνιο δεν είναι τόσο δυνατό και τόσο μεγάλο όσο το έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή και οι πρόεδροι ενώσεων νομίζω ότι η πλειοψηφία τους τέλος πάντων, γιατί αυτή η διοίκηση εξελέγει με πάνω από 80% ποσοστό, θεωρώ πως είναι πιο ανεξάρτητη από αυτό που ήταν. Έτσι, αυτό έχει αλλάξει. Νομίζω δεν χρειάζεται να υπερτιμάμε και η πορεία θα δείξει τους επόμενες μήνες ή αν υπάρχει κάποια διάψευση ή επιβεβαίωση, εντάξει, εννοείται ότι θα το δείξει νωρίτερα αυτό εδώ η... Μπορεί όμως, γιατί συζητήσαμε πριν και με τον Κώστα, τον Νικολακόπουλο, ότι η εμπλοκή του Γιάννη Παπαδόπουλου αυτή τη στιγμή αφορά τις ενώσεις. Και μπαίνω τώρα στο κομμάτι των ενώσεων. Μπορεί να προκαλέσει τριγμούς στη δική σας διοίκηση, στις ενώσεις? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Αυτή η διοίκηση, όπως είπα, έχει εκλεγεί με ποσοστό πάνω από 80%. Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν κάποιες ενώσεις οι οποίες ανοίγαν στο ευρύτερο σύστημα εκείνης της εποχής της ΑΕΚ, του Γιάννη του Παπαδόπουλου και ούτω καθεξής. Σίγουρα αυτές οι ενώσεις αυτή τη στιγμή είναι εκτός, ας πούμε, της διοίκησης. Μπορεί αυτό εδώ πέρα, αυτές οι ενώσεις να έχει κάποιες επαφές, όχι μόνο Γιάννης ο Παπαδόπουλος όμως. Έτσι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Όπως πριν από λίγο είπα, το διαβάσαμε, δεν διαψεύτηκε κιόλας, ότι ο Τάκης ο Μπαλτάκος ανέλαβε παρόμοια θέση, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, μαζί με τον Λεωνίδα το Θωμαίδη, ανέλαβαν παρόμοια θέση στην ΑΕΚ. Δεν πρόκειται να προκαλέσει κανένα τριγμό, καμία περίπτωση, ούτε ανησυχία, ούτε το παραμικρό. Η κάθε ομάδα, όπως είπα, κάνει τις επιλογές της. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό. Και η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ, και ο Άρης. Πάντως να το εξαφανίσουμε το παρασκήνιο. Αυτό που θέλω να πω, έχουμε μια θητεία τετραετή. Και πραγματικά έχουμε εκλεγεί ανεξάρτητα και θέλοντας να φέρουμε την ισονομία και τη δικαιοσύνη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εν πωλής, θα το πούμε και στην κουβέντα παρακάτω, θεωρώ ότι τα πρώτα δείγματα γραφής αυτής της διοίκησης, αυτό το τετράμινο, είναι θετικά. Γι' αυτό λέω ότι το να υπερτιμάμε πρόσωπα και καταστάσεις είναι λίγο... Και καλή επιτυχία κιόλας παρεμπιπτόντως. Ναι, βέβαια. Και καινούριος είστε ουσιαστικά. Καινούριος στην Προεδρία, στην εκτελεστική μου τα τελευταία 7 χρόνια. Τις μετράτε τις μέρες, κύριε Κακάτση, πόσες είστε στην Προεδρία? Μετράω πόσες είμαι στη Θεσσαλονίκη και πόσες στην Αθήνα. 118. 118, ναι. Υπάρχει ο φόβος όμως μήπως εξοδιοικητικοί, ας πούμε, παράγοντες. Είδαμε για παράδειγμα η μοναδική διαιτησία που έχουμε δει κακή μέχρι στιγμής, δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος, να το χρησιμοποιήσω έτσι τον όρο, ήταν σε ένα μάτσο του Βόλου. Με τον παράγοντα, τον Αχιλλέα Μπέο, όχι, θέλω να πω. Ναι. Η παρουσία του Γιάννη Παπαδόπουλου στον Ολυμπιακό, εάν επιβεβαιωθεί, σας αγχώνει ή σας φοβίζει? Στον Ευαγιακό Σκαλιθέα, συγγνώμη, και στον Ευαγιακό Σκαλιθέα ήταν. Νομίζω ότι με το... Ναι, αλλά στο Βόλο. Εντάξει, δεν θα πω τώρα σε αμυγός διαιτητικά ζητήματα. Θα σας πω ότι. Όχι, ούτε με αγχώνει. Υπάρχει μια κέδα ανεξάρτητη, η οποία έχει ρουστεί, ουσιαστικά έχει προταθεί take it or leave it από την UEFA, όπως έχουμε πει και από τον κύριο Ροζέτη. Υπάρχουν οι τιμωρίες των διαιτητών πλέον μετά από τις πρώτες αγωνιστικές που δεν υπήρχαν τιμωρίες. Πλέον υπάρχουν και οι τιμωρίες των διαιτητών. Δεν με αγχώνει καθόλου το οτιδήποτε και δεν νομίζω ότι πρέπει να υπερτιμάμε αυτό εδώ πέρα, ότι υπάρχουν επαφές με τους διαιτητές σε μια εποχή τηλεόρασης VAR. Ναι. Φανταστείτε πόσο πολύ μπορεί να εκτεθεί ένας διαιτητής και όσοι έχουν κάνει λάθη έχουν εκτεθεί. Νομίζω κανένας δεν μπορεί να τους επηρεάσει. Πάνω απ' όλα πρέπει να παίζουν ελεύθερα και χωρίς φόβο. Έτσι το είπα και την πρώτη φορά στο σεμινάριο το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο, ότι μην επιτρέψετε από κανέναν, αυτή ήταν η φράση με τους διαιτητές, να σας χρησιμοποιήσει. Γιατί θα σας πετάξουν στο τέλος σας τη μένη λεμονόκουπα. Και αυτό δεν είναι
Είναι σε γενικότερο επίπεδο. Το παρελθόν, έτσι, το έχει δείξει αυτό κιόλας. Το έχει δείξει ακριβώς το παρελθόν, ναι. Ποιος θα παίξει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, συγγνώμη Γιώργο, μήπως ναι. Ξέρετε, εγώ. Να μας πείτε. Εγώ. Σε λίγο θα κάνουμε τον αρχιδιαιτητή εδώ πέρα, γιατί όλη την ώρα για τη διαιτησία μιλάμε. Κώστα. Η συμμαχία με τον Ολυμπιακό λέτε να έχει πρόβλημα, αν πάει ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο... Ποια στον Ολυμπιακό. Του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Πότε έγινε η συμμαχία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Στις εκλογές. Στις εκλογές ΣΕΠΟ, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι αν με στήριξε ή όχι ο Ολυμπιακός, πρέπει να ερωτηθεί ο Ολυμπιακός. Το αν με στήριξε ο Παναθηναϊκός. Αφού το υπόθηκε. Το αν με στήριξε κάτι. Εγώ με ρώτησε κάτι. Θα σε ρωτήσω κι εγώ, έτσι. Μπορεί να τα σήμερα, σήμερα θα ρωτάω κι εγώ, να ξέρεις. Μην νομίζω ότι θα ξεφύγεις μόνο γράφεις χωρίς να έχεις ερωτήσεις. Σήμερα ρωτάω κι εγώ. Λοιπόν. Ναι, γιατί είπαμε θα κάνουμε μια. Έτσι λίγο πιο χαλαρή συζήτηση. Είμαστε 11. Είμαστε 11 εδώ μεταξύ. Να πούμε και μια καλησπέρα και στα παιδιά και στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Και στον Αλέξη τον Σιρόπουλο το Σάββατο Λιβάνιο. Το Βαγγέλη τον Μίχο που έχει έρθει φουρτουνιασμένος. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο έχω έρθει φουρτουνιασμένος? Για τη μεταγραφή που ανακοινώσαμε λίγο πριν. Όχι, όχι. Έχω έρθει φουρτουνιασμένος γιατί στο δρόμο έχω δεχτεί 35 μηνύματα. Ωχ, ωχ, να τα. Και θέλω, μια και μου δίνεις το λόγο. Επειδή... Και καλησπέρα και στο Γιάννη το Σερέτη. Μα δεν απάντησε, Βαγγέλη. Κάτσε να μας απαντήσει. Τώρα, κάτσε να τους καλησπέρισει πρώτα. Περίμενε, το πήραμε μονότερμα. Να καλησπέρισουμε γιατί είναι... Εντάξει, είναι μια ιδιόμορφη... Δεν θέλεις να καλησπέρισεις επειδή μαλώνεις με τον κόσμο. Μια ιδιόμορφη συνέντευξη τύπου που δεν έχει ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, με 11 δημοσιογράφους και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, οπότε θα προσπαθήσουμε να σας ξετινάξουμε εδώ, να πούμε και ορισμένα πράγματα τα οποία δεν θα τα λέγατε υπό άλλες συνθήκες. Ναι. Άρα θα κάνετε κι εσείς, μπορείτε να κάνετε κι εσείς ερωτήσεις. Θα κάνω ερωτήσεις αρκετές. Ωραία. Λοιπόν. Να απαντήσετε όμως στο ερώτημα του Κώστα για τη συμμαχία. Συμμαχία λοιπόν δεν υπήρξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Έτσι, κοίτα, θα κουνάω κι εγώ ειρωνικά το κεφάλι όταν σε ρωτήσεις. Όχι, εντάξει, απλά πίστηκε λοιπόν, ο Σπάθας από το πρόγραμμα. Ναι, ήταν ο Σπάθας, λοιπόν... Γιατί είπε ο κύριος Σπάθας, για να πω ότι και τι λέω, μήπως κάποιος δεν το ξέρει. Όταν ο Θωμάς Μητρόπουλος εμφανιζόταν σε ένα τραπέζι τότε, εν ώψη των εκλογών, εν ώψη Βασιλόπιτας, ήταν Κυριακή. Ο Θωμάς ο Μητρόπουλος, ο οποίος δεν είχε κάποια ψήφο στις εκλογές ΣΕΠΟ. Όταν ήρθε ο Σπάθας, ο οποίος ήταν μία από τις 75 ψήφους για να ακούσει, από 61 που πήρα, από 61 που πήρα δηλαδή. Καλά, δεν ήρθε για να ακούσει. Ο ίδιος είπε ήταν... ότι ήρθε επειδή το ζήτησε ο Μαρινάκης. Δεν μπορεί να του το ζήτησε για να ακούσει. Και επειδή του το ζήτησε ο Μαρινάκης. Όχι, είπε ότι του ζήτησε να ψηφίσει εσάς. Ναι, και άμα του το ζήτησε. Ωραία, εντάξει. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είπα και εγώ. Μπορεί να του το ζητούσε. Τι έγινε. Λοιπόν, συμμαχία λοιπόν ΠΑΟΚ Ολυμπιακού δεν υπάρχει και κυρίως δεν μπορεί να υπάρξει γιατί δεν υφίσταται για τίποτα. Εγώ κατέβηκαν εξάρτητα. Μπορεί οι ενώσεις στήριξαν αυτές που στήριξαν όχι μόνο εμένα, αυτό αλλά και όλη την. Μπορεί να είναι ο αντίπαλος Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Και όχι αυτό, την αυτό ρώτησα. Μα γιατί να είναι Ολυμπιακός αντίπαλος ή γιατί να είναι η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός αντίπαλος. Λοιπόν, να εμπλακώ λίγο στη συζήτηση αυτή. Πόσους ψήφους θα παίρνατε αν δεν υπήρχε Ολυμπιακός στο χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου? Δεν έχει σημασία αυτό εδώ. Δεν μπορώ τώρα να το υπολογίσω. Λέω, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να το υπολογίσω. Μα δεν ξέρω. Εσείς θα ξέρετε τους. Μα δεν ξέρω από τις 61 ψήφους που πήρε, αν στήριξε ή όχι ο Ολυμπιακός. Αυτό, όπως είπα, πρέπει να ρωτήσετε τον Ολυμπιακό. Ναι, και αν δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν μπορεί τώρα να δώσει μια απάντηση. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ αυτό εδώ πέρα να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η δίκηση, όπως είπα. Αυτή η δίκηση. Καλά, αυτό το είπα εξ αρχής. Όχι, η συμμαχία λέω, όχι η δίκηση. Ποια συμμαχία? Με τον Ολυμπιακό. Συμμαχία είχε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Σε ποιο τομέα? Το 2017, το Μάιο στα play-offs και συνεχεία. Εγώ κατέβηκα μόνος μου και με μια εκτελεστική επιτροπή. Το 2017 στα Μάρια. Ναι, στα play-offs. Τι έγινε στα play-offs? Ξέρω εγώ, άμα δείτε τα μάτια θα το δείτε και πώς βγήκε Champions League και ποιος όχι. Εκείνη τη χρονιά. Η ΑΕΚ βγήκε Champions League. Η ΑΕΚ Champions League. Ναι. Και? Δείτε τα αποτελέσματα και θα δούμε. Αν υπήρχε συμμαχία ή όχι η ΑΕΚ Ολυμπιακού. Λοιπόν, για να μην μιλάμε για το παρελθόν όμως, για το 2017. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό πάντως. Δεν το έχω ξανακούσει. Δεν το έχω ξανακούσει. Όχι. Εντάξει, okay. Το μόνο που θυμάμαι εκείνο είναι ότι πήρε ο ΠΑΟΚ 3 βαθμούς στα χαρτιά από το Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό θυμάμαι. Και μετά έχασε 2-3 στην Τούμπα. Ναι, και από εκεί δεν βγήκε Champions League. Από εκεί δεν βγήκε. Ναι. Όχι από το Πανιόνιο ΣΑΕΚ 1-2. Ο Ολυμπιακός τι σχέση έχει, δηλαδή. Καμία. Χρειάζεται η ΑΕΚ τον Πανιόνιο για να νικήσει. Καταρχάς ο Πανιόνιος είχε νικήσει την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα μέσα στη ΟΑΚΑ. Τελευταία αγωνιστική ποια ήταν? Δηλαδή, συγγνώμη.
Ποια ήταν τι θες να μου πεις τώρα, ότι ο Πανιώνιος ας πούμε, έδωσε το παιχνίδι στην Άγκια να βγει τσαπέλα. Εγώ δεν λέω τίποτα, εσύ το λες. Όχι, εσύ το είπες. Εγώ δεν είπα, το είπα, εγώ έδωσα το παιχνίδι. Μα μου λες ότι ήταν συμμαχία Ολυμπιακού και μου βάζει τον Πανιώνιο μέσα. Ήταν συμμαχία Ολυμπιακού. Και, λέω, και σου λέω ομάδες... ότι ο Πανιώνιος είχε νικήσει την ΑΕΚ στα play-off αυτά. Ναι. Τα ίδια που λες ότι ήταν, υπήρχε συμμαχία Ολυμπιακού. Τελευταία αγωνιστική ποια ήτανε. Βράζει τελευταία αγωνιστική. Σε αυτά τα play-off. Τρεις βαθμούς πήρε ΑΕΚ από τον Πανιώνιο, τρεις πήρε λοιπόν, για να μην συζητάμε για το Πανιώνιο. Ο ΠΑΟΚ πήρε έξι από τον Πανιώνιο. Στα ίδια play-off. Να μην συζητάμε για το παρελθόν, για να πούμε. Α, εντάξει. Ναι, okay. Εντάξει, πήρε έξι από τα play-off και έφαγε και μείον έξι όμως. Μάλλον αν μόνοι του στην πεζογέφυρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Καλά, αυτό δεν είχε σχέση με το Champions League. Ούτε αυτό είχε σχέση με το μείον 6. Λοιπόν. Πώς δεν είχε. Πώς είχε σχέση. Αφού η τιμωρία αυτή βγήκε μετά το τέτοιο. Πότε. Μετά το τέλος των play-off, μετά την επικύρωση βαθμολογίας. Δεν βγήκε μετά την επικύρωση, βγήκε την επόμενη της τελευταίας αγωνιστικής. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να βγήκε μετά την επικύρωση, γιατί άμα έβγαινε μετά την επικύρωση, θα πήγαινε για την επόμενη χρονιά. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να συζητήσω. Δεν μπορώ να συζητήσω για το 2017, όμως το 2018 ή το 2024. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπήρχε καμιά συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στις εκλογές. Αυτή η διοίκηση, τα μέλη της εκτελεστικής έχουν επιλεγεί από εμένα προσωπικά όλα και οι 11 της εκτελεστικής επιτροπής. Εντάξει, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δηλαδή οι τέσσερις που προέρχονται από τη Super League 1, ο πρόεδρος Super League 1, ο κύριος Μαρινάκης, τα τρία μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, ο κύριος Μπέος παραιτήθηκε, αναμένουμε ποιος θα είναι το επόμενο, και ο πρόεδρος της Super League 2. Φυσικά δεν έχουν επιλεγεί από εμένα, αλλά στηρίζουν αυτή τη στιγμή όλοι ανεξαιρέτως αυτή τη διοίκηση. Ναι. Και ο λόγος που τη στηρίζουν όλοι ανεξαιρέτως αυτή τη διοίκηση είναι γιατί βλέπουν ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή στην ελληνική διαιτησία πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό είναι που καίει περισσότερο τους παράγοντες. Okay. Άλλη ναι. Συμμαχία υπάρχει? Τώρα, αν υφίσταται συμμαχία, σίγουρα υφίστανται. Κοίταξε, κατά καιρούς ευκαιριακές συμμαχίες, να ξέρετε, δεν μπορεί να γίνονται. Εν ώψη κάποιου συγκεκριμένου θέματος στα διοικητικά συμβούλια, είτε τη Super League 1, κυρίως στα διοικητικά συμβούλια της Super League 1, έτσι συμβαίνει αυτό εδώ πέρα, γιατί στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, όπως σας είπα, είναι επιλογή μου και οι 11 συνεργάτες μου αυτή τη στιγμή, με μένα 12 και δικού μου ως εκτελεστική επιτροπή την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κατά καιρούς έχουν γίνει ευκαιριακές συμμαχίες. Έχουμε δει διάφορες από το 2014 στο 2024, ακόμα και για τα πιο μικρά θέματα. Και για να μην λέμε κάτι άλλο, ακόμα και όταν υπήρχε η συμμαχία ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, να ξέρετε, πολλές φορές είτε συμφώνησε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό σε ορισμένα θέματα, γιατί ήταν προς συμφέρον της ομάδας, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό σε ψηφοφορίες, γιατί κάθε ομάδα κοιτάει το συμφέρον της. Και εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι και το συμφέρον, δηλαδή όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ, μπορεί να ήταν το συμφέρον είτε της ΑΕΚ, είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κακό να κοιτάει το συμφέρον της ομάδας του, κάποια ομάδα δηλαδή, έτσι, ο σύλλογος. Και δεν είναι κακό να υπάρχει μία συνεννόηση για το τι θα ψηφίζουν πάντα προς συμφέρον των ομάδων τους. Ευάγγελε. Εγώ. Ευάγγελε. Εγώ. Ναι. Πρώτον, λατρεύω Κώστα Νικολακόπουλο, γιατί είναι ο μοναδικός ρεπόρτερ στην Ελλάδα που ξέρει να κάνει πολιτική, του βγάζω το καπέλο. Είπε προηγουμένως ότι άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα είχε προσεγγίσει τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Κάτι τέτοιο δεν είπε, Κώστα, για να μάλιστα, μάτει. Μάλιστα. Για την ακρίβεια, ο Γιάννης Παπαδόπουλος αυτοπροτάθηκε στον Παναθηναϊκό. Να πω και την ομάδα. Αυτοπροτάθηκε στον Παναθηναϊκό. Είχε και το δικό του fan club. Αλλά ο Λαφούζος, όπως είπε πολύ σωστά ο Κώστας Μανιωλουδάκης, τον έκοψε. Ένα. Δεύτερον, δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, βλέπω, βρήκαμε 2-3 φωτογραφίες του να παίξουμε. Πάντα είναι γνωστό αυτό ότι απαγορευόταν όσο ήταν στην ΑΕΚ να βγαίνουν οι φωτογραφίες του. Δεν ήθελε να φαίνεται, να εμφανίζεται. Τρίτον, πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκαγκάτσης. Καλή επιτυχία, κύριε Γκαγκάτση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκαγκάτσης ότι εδώ και λίγες μέρες, γιατί το θέμα αυτό που βγήκε και δεν πρόκειται να επιβεβαιωθεί ποτέ από τον Ολυμπιακό. Εδώ στην ΑΕΚ, όταν ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, δεν λέγανε ότι ήταν στην ΑΕΚ. Δεν το παραδεχόντουσαν δημόσια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι από πριν από λίγες μέρες, όπως πολύ σωστά συμπλήρωσε ο κύριος Γκαγκάτσης, δεν είναι μόνο ο Μπαλτάκος, αλλά είναι και ο Θωμαΐδης, ο Μότσαρτ, όπως τον αποκαλούσαν τα έντυπα του Ολυμπιακού, όταν υπήρχε η σκληρή εξυγίανση ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού. Ο κύριος Θωμαΐδης είναι μαζί με τον Μπαλτάκο πλέον σε θέματα ενώσεων και σε θέματα ΕΠΟ, δίπλα στον κύριο Λιόπουλο. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι με τον Ολυμπιακό.
Και επίσης το ρεπορτάζ λέει ότι σήμερα, χθες, δεν ξέρω, μπορεί να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει, να μας διαφωτίσει καλύτερα ο Κώστας ο Κετσετζόγλου, υπήρχε συνάντηση Ηλιόπουλου Μελισανίδη για αυτό το θέμα. Εμένα μου θυμίζει λιγάκι την εποχή που έχει αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον Ολυμπιακό και ο Κόκαλης έχει αποδεσμεύσει το Θωμά Μητρόπουλο και έτσι ο Θωμάς Μητρόπουλος είχε πάει τότε στην ΑΕΚ. Έτσι τα βάζω στο τραπέζι. Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του κυρίου Μίχου. Ο κύριος Μπαλτάκος πάντως είναι Παθηναϊκός, να θυμίσουμε. Δεν παίζει ρόλο αυτό, ρε φίλε. Δεν παίζει κανένα. Καμία σχέση αυτό. Καμία σχέση. Εντάξει. Ήτανε και στον ΠΑΟΚ, ήτανε. Απλά ήτανε δικηγόρος του Σαββίδη ο Μίχος Μπαλτάκος. Για να μιλήσουμε εμείς. Όχι του Σαββίδη, στην πολιτιοκτησία. Ναι, ναι, συγγνώμη. Οκ. Πες το Σταύρο. Τι να πω, ρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν οι συμμαχοί στο παραγωγικό κομμάτι. Ρε Κώστα, τι θα ψήφιζε ο Ολυμπιακός όταν το δίλημα ήταν Γκαγκάτσης ή κάτι αδιευκρίνηστο στην ΑΕΚ, πού θα πήγαινε? Ή αν κατέβαζε υποψήφιο η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός που είναι ο ουδέτερος στην προκειμένη περίπτωση και αυτός που δεν έχει τη δύναμη στην ΕΠΟ. Ωραία, τι θα ψήφιζε, αυτά που κάνει η ΑΕΚ ή το Μάκη Γκαγκάτση? Δεν θα ψήφιζε την ΑΕΚ σίγουρα, θα ψήφιζε τον Γκαγκάτση, εάν και εφόσον. Δηλαδή, τι άλλο δρόμο είχε παραγωγικά ο Ολυμπιακός να κινηθεί εκτός από αυτόν? Γιατί η καραμέλα της συμμαχίας, παιδιά, τα μπιφτέκια γυρίζουν σε ρυθμό λελαντή, εντάξει. Δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για συμμαχίες. Δεν είχε άλλη παραγωγική επιλογή ο Ολυμπιακός, έτσι όπως τα έκανε η ΑΕΚ. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς δεν είμαστε το καθένα. Αυτή είναι η δικαιολογία, ρε Σταύρο. Το είπαμε. Όλα και όλα έφταιγε η ΑΕΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι. Μια στιγμή λίγο να συμπληρώσω κάτι στο Σταύρο. Για όλα λέτε ότι έφταιγε η ΑΕΚ. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση, αν ξέρεις να μου απαντήσεις. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, πέρυσι διήρκησε 28 λεπτά το ημίχρονο Άρη ΑΕΚ? Πού να ξέρω. Δεν ξέρω το. Ωραία. Λοιπόν, για ποιο λόγο ο Φρόιτφελντ δεν εμφανίστηκε ποτέ? Σαν ΠΑΟΚ πέρυσι, το 2023 τον Νοέμβριο, μετά τη φυγή του Μπένετ, είχαμε πει και εμείς είχα ψηφίσει ως εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ ναι στο Φρόιτφελντ. Ξέρεις ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ και πουθενά? Ξέρεις ότι η σύμβασή του ήταν υπογεγραμμένη ενώ ψηφίστηκε τον Νοέμβριο από το Φλεβάρι? Τα ξέρεις αυτά? Τι είχε πει τότε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός? Mm-hmm. Κάτι σωστό και έχω πει ότι σαν ΠΑΟΚ τότε είχαμε ψηφίσει λάθος. Τι είχαν πει? Ότι να είναι επιλογή, τουλάχιστον να υπάρχει μια πρόταση έστω από την UEFA. Καλή ώρα, τότε ψήφισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μαζί, γιατί αυτό ήταν προς το συμφέρον των ομάδων τους, έτσι. Mm-hmm. Να είναι μια πρόταση από την UEFA η ΚΕΔ. Τι είχε πει τότε η ΑΕΚ κυρίως, γιατί είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στην ΕΠΟ? Ότι όχι, πρέπει να είναι ο Φρόιτφελντ. Πότε έγινε αυτή η συζήτηση? Λέτε, ποιος είχε το μεγαλύτερο, γιατί είχε το μεγαλύτερο μερίδιο? Καλά τώρα, εντάξει, γιατί το είχε. 50-50 δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν καθόλου 50-50. Okay. Άμα ήταν 50-50, δεν θα ήταν έτσι. Δεν θα κρατούσαν 28 λεπτά τα ημίχρονα. Λοιπόν. Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Τι έγινε λοιπόν, μια στιγμή λίγο. Τι μου λες τώρα για 28 λεπτά? Μα πετάς 28 τώρα, πρόεδρος της ΕΠΟ είσαι. Και επειδή είμαι πρόεδρος της ΕΠΟ, δεν μπορώ να πω ότι διήρκησε 28 λεπτά το ημίχρονο? Ναι, διήρκησε 28 λεπτά το ημίχρονο. Για ποιο λόγο σε ρώτησα? Εγώ δεν ξέρω το λόγο. Ρωτήσαν τον προπονητή του Άρη και είπε το λόγο. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι η αλλαγή του συστήματος των play-offs, τον πρώτο που ωφέλησε, να ξέρετε, ήταν ο Άρης, που μέχρι στιγμής φέτος είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Γιατί οι παίκτες του πλέον έχασαν το μαξιλαράκι ασφαλείας που υπήρχε για την πρώτη εξάδα, που ούτως ή άλλως ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία θα ήταν στην εξάδα και φέτος διεκδικεί τετράδα. Μέχρι στιγμής, για να είμαστε δίκαιοι, είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, βρίσκεται άξια στην πρώτη θέση. Και με κανονικά τα ημίχρονα. Έτσι, και με κανονικά τα ημίχρονα. Και πραγματικά είναι. Έτσι, εμένα ξέρω, ναι, αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι. Έχετε δίκιο λοιπόν για τα 28 λεπτά. Όμως πρέπει να λέμε. Ναι, εφόσον ότι... λοιπόν είστε πρόεδρος στην ΕΠΟ. Γιατί εμένα αυτή είναι η απορία που δημιουργείται. Εκεί δεν ήμουν πρόεδρος στην ΕΠΟ. Το ξέρω ότι δεν ήσασταν. Δεν είπα εγώ ότι είχατε ευθύνη. Γιατί δεν ζητάτε μια παραγγελία από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα να μας πει, έχετε διερευνήσει για ποιο λόγο διήρκησαν 28 λεπτά? Γιατί τότε βρισκόμουν στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Αν δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, να είσαι σίγουρος ότι θα έχει γίνει αυτή η εισαγγελική παραγγελία. Από αυτά τα 28 λεπτά, από εκείνο το 1-0 που έγινε 1-2, ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάνει το πρωτάθλημα.
Ναι, ήταν πολύ πιθανό με βάση την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Δεν το έχασε όμως, οπότε η εισαγγελική παραγγελία και πάλι την όμως, οποία θα κάναμε και πάλι είναι στο σιρτάρι. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι το έχουμε στο νου μας, όλοι ξέρουμε ή πιθανό να υποπτευόμαστε τι μπορεί να έχει συμβεί. Τι έγινε σε αυτά τα 28 λεπτά. Δεν πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει για το πώς παίζονται τα παιχνίδια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσείς έχετε ένα θεσμικό ρόλο. Εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή την εισαγγελική παραγγελία. Εσείς όμως μπορείτε να την κάνετε. Πρέπει να γίνει. Γιατί να μην το κάνετε. Γιατί να μην ζητήσετε, να έρθουν πέντε ποδοσφαιριστές, να έρθουν οι παράγοντες, να μας πούν οι διαιτητές για ποιο λόγο δεν ξεκίναγε το ΜΑΤ και γιατί δεν τιμωρήθηκε κανείς. Ναι, δεν υπάρχει κάποιος να το κάνει με ένα νόμο συμφέρον αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που βγήκε πρώτος και πήρε το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ κατέληξε τρίτη στο δεύτερη στο Conference League. Τώρα, άμα θέλει κάποιος να κάνει κάποια καταγγελία στην ΕΠΟ. Ναι, αλλά το κάνεις όμως. Αλλά δεν θα το κάνει αυτό επάγγελμα. Το κάνεις όμως τώρα. Κοίτα, το κάνεις τώρα που ξέρεις ότι δεν θα. Πετάς κάτι στον αέρα όπως μπορεί να πετάξει ένας δημοσιογράφος ανώνυμος, ενώ είσαι πρόεδρος της ΕΠΟ. Ρίχνεις λάσπη στην Άρη. Είμαι πρόεδρος της ΕΠΟ, δεν μπορώ να λέω την αλήθεια. Μα αυτά που συνέβησαν μια στιγμή λίγο. Μα εσύ υπονοείς τώρα ότι στο ημίχρονο στήθηκε το μάτς. Δεν υπονοώ τίποτα. Αυτό συγγνώμη, αυτό καταλαβαίνω. Μια στιγμή λίγο. Εγώ σε ρώτησα τι έγινε. Σε ρώτησα τι έγινε. Μου είπες δεν ξέρω. Σου είπα δεν ξέρω. Μου λες υπονοείς ότι στήθηκε το μάτς. Δεν υπονοώ τίποτα. Όχι, αυτό υπονοείς. Όχι, δεν υπονοώ. Δεν υπονοώ τίποτα. Άμα το υπονοούσα ή το εννοούσα. Γιατί θα βάζεις αγγελιά τότε. Αν έχανε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θα έβαζε αγγελέα. Γιατί. Τότε θα κάναμε εισαγγελική παραγγελία ναι. Γιατί διήρκησε 28 λεπτά. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, τώρα δεν είμαι στον ΠΑΟΚ για να σου πω ότι θα κάνω εισαγγελική παραγγελία. Ναι, αλλά μιλάς από ΠΑΟΚ τώρα. Δεν μιλάς από πρόεδρο της ΕΠΟ. Όχι. Σαν ΠΑΟΚ μιλάω. Μιλάω γιατί άλλαξε το σύστημα play-off σε ένα 4. Γιατί, ποιος ερώτησε. Γιατί πρέπει να με ρωτήσει κάτι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Συγγνώμη, δηλαδή. Άμα να φύγω. Γιατί αυτό. Εγώ, άρα το είπες από μόνο σου. Ήθελες να το πεις και το είπες. Για να πεις για τα 28 λεπτά. Άμα σε ενοχλούν, να φύγω. Δεν με ενοχλείς. Α, εντάξει. Να ρωτήσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό, αλλά που είναι σε άλλη διάσταση. Γιατί πρέπει να είναι στην Ελλάδα φωτεινή εξαίρεση να κατακτά μια ομάδα το πρωτάθλημα όπως το κατέκτησε πέρυσι ο ΠΑΟΚ, χωρίς να έχει επιρροή στην ΕΠΟ. Και πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Θα το πάρει κάποια στιγμή το πρωτάθλημα κάποιο που τα ξέρει πραγματικά. Λόγω, θεωρώ ότι φέτος δεν υπάρχει καμία επιρροή στην ΕΠΟ από κανέναν. Νωρίς είναι ακόμα. Είμαστε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επιρροή στην ΕΠΟ από κανέναν. Έτσι, όπως είπε εξ αρχής, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει επιλεγεί μόνο από μένα, από κανέναν άλλον και. Πιέσεις έχετε αυτό το διάστημα. Καμία. Απολύτως. Καμία. Δεν έχει ακόμα, δεν έχει ζεσταθεί πολύ το πρωτάθλημα. Έχει τον τρίτο του πρωταθλήματος, τι δεν έχει ζεσταθεί. Εντάξει, όταν πλησιάσουμε προς το τέλος και κρίνονται εκεί οι θέσεις, οι πρώτοι, οι δεύτεροι που οδηγούν και Champions League, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση φέτος. Έτσι. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι σημαντική και η δεύτερη θέση, πράγματι. Ναι. Κώστας Βασιλόπουλος, και να παρακαλέσω να ακούμε λίγο πιο δυνατά τη Θεσσαλονίκη εδώ. Και λίγο γιατί. Τα χαμηλώσαμε και όλα τα κινητά, γιατί γίνεται. Ναι, χάμω, πρέπει να δεχόμαστε βομβαρδισμό. Ξήστε, παιδιά, εκπομπή κάνουν. Πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να ρωτήσω το εξής. Πόσοι πρόεδροι, είναι ερώτηση, θα με επιτρέψετε, έχει πρώτο σκέλος, δεύτερο σκέλος, αλλά θα είμαι σύντομος. Πόσοι πρόεδροι ομάδων της Super League έχουν επισκεφθεί το γραφείο σας στην ΕΠΟ? Πόσοι πρόεδροι, το έχουν επισκεφτεί. Μεγαλομέτωχοι. Τώρα δεν τους έχουμε μετρήσει. Με βγει σαν προετοίμαστο. Λοιπόν, το έχουν επισκεφτεί αρκετοί, okay, με ακόμα περισσότερους. Από το Big Five, από το Big Five πώς. Σχεδόν. Κοιτάξτε, έχω συναντηθεί με τον Big Five στο γραφείο μου με τον κύριο Ηλιόπουλο και έχω μιλήσει στο τηλέφωνο και με τους. Α, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, έχω συναντηθεί με τον κύριο Ηλιόπουλο στο γραφείο μου δύο φορές και έχω μιλήσει στο τηλέφωνο και με τους τέσσερις. Εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης είναι και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Έχουμε βρεθεί εκ των πραγμάτων. Με τον κύριο Αλαφούζο, τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Σαββίδη. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο με τον κύριο Σαββίδη, βρεθήκαμε και στο πρώτο καρά στο καλοκαίρι. Συνεχίζοντας και ολοκληρώνω, ο κύριος Ηλιόπουλος γιατί είχε το προνόμιο, και καλά έκανε ο άνθρωπος, να έρθει δεύτερη φορά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το προνόμιο το αποσύρω. Τι ήταν αυτό που του κίνησε, που του έδωσε τη δυνατότητα, την ανάγκη, τον έκανε να αισθανθεί την ανάγκη να έρθει και δεύτερη φορά? Κοίτα, όσον αφορά το προνόμιο, καλώς κάνεις γιατί κάθε ιδιοκτήτης ομάδας είναι ευπρόσδεκτος στο γραφείο μου για οποιαδήποτε συζήτηση. Η πρώτη φορά που ήρθε ήταν μια συζήτηση γνωριμίας με τον κύριο Ηλιόπουλο και από την επίσημη ΑΕΚ η διαρροή νομίζω ότι αυτό ήταν γιατί κάποιοι έγραψαν ότι ήρθε με ντου και φνηδίασε στα γραφεία της ΕΠΟ. Να ξέρετε ότι
Αυτό το ραντεβού ήταν κλεισμένο δύο μέρες πριν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕΚ, τον κύριο Κοσμά, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο Κυριακή και την Τρίτη ήρθε στο γραφείο μου και μιλήσαμε. Εν συνεχεία, ο κύριος Ηλιόπουλος επισκέφτηκε και τα γραφεία της UEFA, τον κύριο Τσέφεριν, έτσι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση την οποία έδωσε η ΠΑΕΚ. Δεν ήταν επίσημη, όχι. Σύμφωνα με την ανεπίσημη λοιπόν ενημέρωση. Από την UEFA ήταν η πληροφορία. Από την UEFA ήταν η πληροφορία. Mm-hmm. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανεπίσημη λοιπόν πληροφορία από την UEFA, αφού δεν ήταν από την ΑΕΚ, γιατί το είδα όλα, σε όλα τα site της ΑΕΚ μαζί. Κύκλη της UEFA. Σε πολλά site. Σε όλα τα site μαζί. Τα μοίρασε Τσέφεριν. Προφανώς. Ο Ανδρέας ο Δημάτος, ο φίλος μου εκεί πέρα, προφανώς λόγω της παλιάς του ενασχόλησης με την ΠΑΕΚ. Λοιπόν, και εν συνεχεία ξανάρθε στο γραφείο μου. Έτσι, δεν μπορώ να πω ότι τη δεύτερη φορά η διαιτησία ήταν στο επίκεντρο, όπως την πρώτη φορά στο επίκεντρο της κουβέντας. Έτσι, ήταν πραγματικά απείλασα και την κουβέντα μαζί του και την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Θέλω να είμαι δίκαιος και σωστός. Και κάποια τώρα παπαγαλάκια της ΑΕΚ, γιατί η επίσημη ενημέρωση της ΑΕΚ ήταν συγκεκριμένη σχετικά με τη δεύτερη συνάντηση. Τώρα, κάποια παπαγαλάκια, όχι της ΑΕΚ, συγγνώμη, κάποια παπαγαλάκια γύρω-γύρω, τα οποία είπαν ότι δήθεν ήρθε και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και ότι την τρίτη φορά θα αυτό έρθει. Δεν γράφτηκε στην ΑΕΚ πάντως, γράφτηκε αλλού. Ναι, 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 γι' αυτό το είπα. Γράφτηκε σε ένα site. Συγγνώμη, ένα γι' αυτό site, το διαχώρισα. Ναι, γράφτηκε σε ένα site, το πήρε κάποιο άλλο site και ούτω καθεξής ότι έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και ότι την τρίτη φορά θα έρθει να με διώξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ιστορίες για αγρίους. Αυτή η διοίκηση έχει εκλεγεί νομίμως. Φανταστείτε ο καθένας να μπαίνει μέσα στο γραφείο και να λέει. Όχι, εντάξει, άλλη είναι άδικο πάντως και για τον Ηλιόπουλο νομίζω να, αυτό να, ακριβώς να υπάρχει ήθελα, αυτό. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Έτσι, είναι άδικο εντελώς για τον Ηλιόπουλο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά μακριά από αυτό που θέλουν κάποιοι να του προσάψουν. Ότι ενώ ο ίδιος είναι ευγενής, λαϊκός μεν ευγενής, mm-hmm. τον παρομοιάζουν κάποιοι, λες και είναι ο Κόναν ο βάρβαρος και έρχεται μέσα, το οποίο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και ο ίδιος το γνωρίζω αυτό, δεν γνωρίζει τίποτα επ' αυτού. Και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πραγματικά μόνο κακό μπορούν να του κάνουν. Ότι ήρθε χωρίς ραντεβού, ότι έκανε ντου, ότι ευνηδίασε, ότι ήρθε και την τρίτη φορά θα σε διώξω και αυτά. Ιστορίες για αγρίους. Όπως... Συμφωνώ. Αυτό ποιος το είχε πρωτοβγάλει. Να πω κάτι για τις συμμαχίες. Ναι. Με μια άλλη διάσταση. Ναι, ναι, βέβαια. Ότι πράγματι οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα έχουν εξομαλυνθεί, να το πούμε έτσι. Δεν είναι πολεμικές. Ήταν πολύ διαφορετικές οι σχέσεις εδώ και χρόνια. Αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει όπως να το. Και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ αντίστοιχα έχουν εξομαλυνθεί. Ναι. Πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως θετικό, εγώ πιστεύω αυτό για το ποδόσφαιρο. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ ευχάριστο να είχαν οι τέσσερις μεγάλες ομάδες πραγματικά καλές σχέσεις. Γιατί έτσι δεν θα είχαμε όλα τα παρεπόμενα που. Γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω τον. Δεν το συζητάμε, συμφωνώ σε αυτό. Τον κύριο Καγκάτση το εξής. Θα μπορούσε να οι τέσσερις ιδιοκτήτες να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο της ΕΠΟ για μια ως το δυνατόν ειλικρινή. Ναι. Ναι. Το είχε κάνει και ο κύριος Μπαλτάκος. Έτσι. Γιατί τέσσερις. Είπα ειλικρινή κουβέντα. Και τον Άρη. Πέντε ιδιοκτήτες. Ποιος το είπε, ο Κώστας. Πέντε ιδιοκτήτες. Ναι, πέντε. Ο Κώστας, ναι. Ο Άρης προηγείται στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν μπορούμε να τον αποκλείουμε από αυτές τις συζητήσεις. Για το σύνολο του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Και οι πέντε ιδιοκτήτες, έτσι το είπα και πριν για τον Άρη, είναι δικαίως στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι από τους πέντε είναι η πιο σταθερή ομάδα. Κακά τα ψέματα δείξει σε επίπεδο συνολικό, οι τέσσερες είναι. Ναι, στα δυναμική ρεύματα. Φέτος, πράγματι, μπράβο το στον Άρη που κάνει αυτή την πορεία που κάνει. Έχει το μικρότερο μπάτζετ και από τους πέντε και είναι πρώτος, έτσι. Λέμε, γενικά. Δηλαδή, να το πούμε αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα μπάτζετ και των τεσσάρων έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Δεν έχει σημασία αν βγει κανείς. Δηλαδή, με εσάς πρόεδρο που είστε γνωστό ότι είστε παουτζής, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Γιατί να μην μπορεί. Να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Μπορεί να πονέσει λίγο η καρδούλα. Πόσο παραπάνω. Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να πάρει, ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι ποιος θέλετε. Εσείς, με το ποδοσφαιρικό κριτήριο. Ωραία, άμα σας κάνω και τους 11 αυτή την ερώτηση, μπορεί να απαντήσει κάποιος. Όχι. Όχι. Ευάγγελε, για πες αυτό που έχεις στο κεφάλι σου. Εγώ θέλω να επανέλθω για την συνάντηση Τσέφεριν με Ηλιόπουλο και Λάκοβιτς με Ηλιόπουλο στην ΙΟΝ. Και θα ξανακάνω με διαφορετικό τρόπο την ερώτηση που έμεσα έκανε ο Βασιλόπουλος.
δεν παρακάμπτει την ΕΠΟ ένας ιδιοκτήτης ομάδας που πάει και συναντάει τον Τσέφεριν. Δηλαδή μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Κανονικά, θεσμικά, δεν θα έπρεπε να γίνει μέσω της ΕΠΟ, ένα. Και δεύτερον, γιατί πήγε? Απλά να του πει είμαι ο νέος ιδιοκτήτης, δεν είμαι ο Μελισανίδης, ήθελα να σας γνωρίσω, και ενίκια πήγε με το τζετ στην ΕΠΟ. Αυτό δεν σας ενόχλησε εσάς, κύριε Καγκάτση? Όχι. Γιατί? Όχι, δεν με ενόχλησε. Καταρχήν θα σας πω, τέλος πάντων, η πληροφόρηση από την ΑΕΚ, από την UEFA, από όποιον τέλος πάντων είναι, ότι στο περιθώριο της συνέλευσης της ECA υπήρχε η γνωριμία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ με τον πρόεδρο της UEFA και συζήτησαν κάποια στιγμή να πάει στην Νιόν, έτσι, στην Νιόν, για να συναντηθούν. Και αυτό έγινε. Από εκεί και πέρα ήρθε σε μένα, πήγε στην UEFA. Κατά καιρούς και οι τρεις ιδιοκτήτες οι υπόλοιποι έχουν συναντηθεί έτσι απευθείας με την διοίκηση της UEFA, με τον κύριο Τσέφεριν, τον κύριο Λάκοβιτς, με τον Θόδωρο το Θοδωρίδη, χωρίς να παρεμβαίνει και στο παρελθόν η ΕΠΟ. Δεν είναι κάτι που με ενόχλησε. Νομίζω ότι και ο ίδιος άκουσε αυτό που του είπα εγώ όσον αφορά την ΚΕΔ, ότι είναι μια επιλογή του Ροζέτη, ότι δεν επηρεάζονται από κανέναν και ότι αν δεν θέλουμε αυτούς, στο τέλος θα έχουμε κάποιον Έλληνα στη θέση τους, γιατί και αυτοί έχουν κουραστεί πραγματικά να ασχολούνται τόσο πολύ με την Ελλάδα. Φανταστείτε δηλαδή τέσσερις ιδιοκτήτες όλων των πρωταθλημάτων και των 55 να πήγαιναν κάθε μήνα στην UEFA. Δεν θα έκαναν άλλη δουλειά. Και παίρνω πάσα από αυτό που είπατε για τις σχέσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκού που έχουν αποκατασταθεί. Έχουν αποκατασταθεί με Ηλιόπουλο και Αλαφούζο και έχει να κάνει με μια συνάντηση που φημολογείται έγινε μεταξύ Αλαφούζου, Καρυπίδη και Μελισανίδη πριν από την κρίσιμη. Αυτό δεν ερώτησε εμένα, στον Κώστα προφανώς. Όχι, όχι, σε εσάς είναι, γιατί και εσείς. Δεν το ξέρω. Εσείς είπατε έχουν αποκατασταθεί σχέσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Αυτό που βλέπω σε σχέση με τις π.χ. με κάποιες ψηφοφορίες στη Λίγκα. Α, μπράβο, εκεί ήθελα να έρθω. Ναι, σε σχέση με κάποιες ψηφοφορίες στη Λίγκα ή οτιδήποτε και κάποια δημοσιεύματα, είναι ότι έχουν αποκατασταθεί σε σχέση με το παρελθόν, όπου υπήρχε μια πιο πολεμική ρητορική του Παναθηναϊκού εναντί της ΑΕΚ. Αυτό έχω δει. Αλλά και εσείς κάνατε δήλωση. Συγγνώμη, Βασίλη. Διαβάζει το μέλλον. Τελειώνω. Κάνατε δήλωση ενοχλημένος ότι θα βάλουμε εμείς το 50%. Θα το βάλουμε, ναι. Μετά, ναι, ενοχλημένος γιατί είχε γίνει μια συνεδρίαση της Λίγκα και κάποιοι το συνδυάσανε με τη διαιτησία. Και εγώ έρχομαι εκεί και λέω ότι η συνάντηση που φημολογείται δεν έχει επιβεβαιωθεί μεταξύ Ηλιόπουλου, Αλαφούζου, Καρυπίδη είχε γίνει πριν από αυτή τη συνεδρίαση. Όχι. Δεν έχει σχέση με την συνάντηση αυτό εδώ. Okay. Το 50% εννοείται, δηλαδή το 100% εν συνόλο θα το επομιστεί η ΕΠΟ. Ο λόγος είναι ότι αρχίσαμε αυτή τη συζήτηση από τον Αύγουστο. Έχουμε φτάσει Νοέμβριο. Τρεις μήνες ακριβώς πάμε μπαλάκι από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στη Σούπερ Λίγκα, στην Εκτελεστική Επιτροπή, πίσω, μπροστά κ.ο.κ. Και κάποια στιγμή βαρεθήκαμε. Θα το επομιστεί η ΕΠΟ και το υπόλοιπο ποσό. Τα έσοδά της είναι αυξημένα μένα, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που έχω πει είναι ότι αν κάποια στιγμή, για τον οποιοδήποτε λόγο, η ΕΠΟ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό εδώ το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ, θα πάμε σε μια ελληνική ΚΕΔ. Δεν μπορεί κάποιος να έχει την απέτηση να πληρώνεται αυτό εδώ πέρα το ποσό χωρίς να συμβάλλει σε αυτό το ποσό. Και εγώ δεν λέω αν είναι ξένος ή Έλληνας, έτσι. Αν είναι ο αρχιδιαιτητής επιλογής UEFA ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή είναι επιλογή της UEFA και η διαδικασία έπρεπε να είναι όπως ήταν και επί Κλάτεμπεργκ, να πληρωθεί το 50% από τη Super League 1. Τι είχε γίνει επί Κλάτεμπεργκ? Έτσι, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν δεσμευτεί να πληρώσουν από 50.000 ευρώ ο καθένας όταν προσελήφθη το 2020. Το 2020. Πολύ έξυπνη κίνηση κάνανε. Οι υπόλοιποι που πληρώσανε, λέω. Εκτός ενός. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αντιληφθήκατε ότι μπορεί να κολλησιουργούν κάποιες ομάδες με βάση τις διαιτησίες που πίστευαν ότι είναι εναντίον τους? Ναι, εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Ότι εδώ είναι αλακάρτ. Αν μας αρέσει το βιντεάκι την Τετάρτη, την Τρίτη, θα πληρώσουμε το Λανουά. Και την ΚΕΒ εννοώ, έτσι. Λοιπόν, θα πληρώσουμε για την ΚΕΒ. Αν δεν μας αρέσει η διαιτησία την Κυριακή, να δούμε το βιντεάκι όμως την Τρίτη, αν θα πει ότι ήταν πέναλτι ή offside. Ποιες πάει ήταν αυτές, κύριε Καγκάτση?
Εντάξει, ήταν μέσα στη Super League. Να μιλάμε με ονόματα. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε ξανά. Θα πούμε ονόματα μετά το διάλειμμα. Δώστε μου μόνο, γιατί δεν έχει μιλήσει Σερέ, τη Λιβάνιο Σπυρόπουλο, να με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, αφού πούμε πρώτα ότι το Open προσφέρει ακόμα τα 5.000 ευρώ από την Βιοκαρπέτ, η οποία ειρήστον εμπαρόδο έχει και Black Friday μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και μπορείτε να αποκτήσετε εκπληκτικά χαλιά ακόμη και στην μισή του τιμή, με 50% έκπτωση λοιπόν, μεγάλες προσφορές από την Βιοκαρπέτ, στα φυσικά της καταστήματα και στο e-shop της, στο βιοκαρπέτ.gr. 11 αυτή, 11 εμείς, πάμε σε διαφημιστικό break. Να, με αυτόν τον τρόπο, με συγχωρείτε, το ξέχασα. Τηλεφωνείτε για να μπείτε βέβαια στον διαγωνισμό, στην κλήρωση. Από σταθερό ή κινητό στο 14800 αφήνετε όνομα, επίθετο, τηλέφωνο ή στέλνετε SMS ΑΕ κενό, όνομα, τεπώνυμο και αυτό στο 14800. 5.000 ευρώ μετρητά από την Βιοκαρπέτ. Διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, 11 αυτοί, 12 εμείς, σήμερα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση. Έχουν μιλήσει όμως... Είναι σύνοδος σωτήρας. Δεν φτάνει που με παραγκώνησε και με έστειλε δίπλα σου. Μια χαρά είσαι δίπλα μου. Για να πάρει τη μια θέση. Μια χαρά είσαι, να συνηθείς. Να συνηθείς, γιατί μπορώ να αρρωστήσω καμιά μέρα, να κάτσεις και πιο δίπλα. Ναι. Αλλά λοιπόν, να το πω εκτάκτως θα είμαι δίπλα σου, έτσι. Εκτάκτως, από την άλλη εβδομάδα να επιστρέψεις τη θέση. Και μπορεί και μόνος κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, έχουν μιλήσει όμως οι 9 από τους 12. Οπότε θα μιλήσουν και τρεις που δεν έχουν μιλήσει και επαναλαμβάνω και ξαναλέω, με συγχωρείτε. Γιάννη Σερέτης πρώτα, μετά Αλέξη Πυρόπουλος, μετά Σάββας Λιβάνιος. Γιάννη. Καλησπέρα. Εγώ παίρνω αφορμή από μια ατάκα του Προέδρου λίγο πριν, που είπε ότι η ΑΕΚ, για μένα δεν έχει σημασία η ομάδα, είχε μεγάλο μερίδιο στην ΕΠΟ. Να το ρωτήσω αν πιστεύει ότι αυτή την ατάκα ή αυτή την κατάσταση που περιέγραψε, δεν έχει σημασία η ομάδα. Μπορεί παλαιότερα να ήταν άλλη ομάδα, άλλες ομάδες. Υπάρχουν πολλοί πρόεδροι Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών που μπορούν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο. Και αν θεωρεί ότι σήμερα το 2024 έχουν ανάγκη οι ελληνικές ομάδες και δύο μεγάλες να συνεργάζονται με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εξοδικητικοί παράγοντες και θα κάνουν τις επαφές με τις ΕΠΣ για να ενισχύσουν τη θέση τους στην Εκτελεστική Επιτροπή και κάποια στιγμή να διεκδικήσουν τις εκλογές και την προεδρία της ΕΠΟ. Πρώτον. Παπαδόπουλος δηλαδή. Γιάννης Παπαδόπουλος. Και όχι μόνο. Υπάρχουν τόνο, και άλλοι. Ο κύριος Λαγκάτσης είπε για τον Τάκη Μπαλτάκη. Είναι πρώτον, αλλά είναι δύο ερωτήσεις να τις απαντήσουν. Ναι. Και η δεύτερη είναι πώς και γιατί έσπασε η συμμαχία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γιατί το λέω. Γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη δύναμη τα δύο τελευταία χρόνια. Όμως υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι σε αυτά τα δύο χρόνια το ένα πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Και το άλλο προτάσμα το πήρε ο ΠΑΟΚ. Καλή μπάλα η ΑΕΚ, ενδεχομένως να το άγγιζε και ο Παναθηναϊκός. Καλή μπάλα η ΑΕΚ και πέρυσι, αλλά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Μάγκικα, αντρικά, το πιο μάγκικο κτλ. Γιατί έσπασε αυτή η συμμαχία τελικά? Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από την πρώτη ερώτηση, η οποία ήταν αν σε άλλες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες συνέβαινε. Καταρχήν, και αν χρειάζονται άνθρωποι να συνεργάζονται. Ναι. Καταρχήν αυτό συνέβαινε, όπως είπα, μέχρι την προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ. Αυτή η διοίκηση της ΕΠΟ είναι εντελώς ανεξάρτητη. Δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ, ούτε ΑΕΚ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός. Σίγουρα οι άνθρωποι που είναι μέσα είναι φίλαθλοι κάποιων ομάδων, αλλά πραγματικά και οι 12, πέραν αυτών που προέρχονται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, οι 5, και οι 12 πραγματικά αυτό εδώ το είναι και ανεξάρτητοι και, όπως είπα πολλές φορές, τους έχω επιλέξει ο ίδιος προσωπικά για το ψηφοδέλτιο και για αυτή την παράταξη. Και το μόνο σίγουρο είναι, και το νομίζω εν πολλής φαίνεται αυτό, ότι αυτό που θέλουμε όλοι να συνεισφέρουμε είναι δικαιοσύνη και ισονομία. Αν χρειάζονται εξοδικητικοί παράγοντες. Όχι. Τώρα όμως το πώς σκέφτεται, είναι σαφές αυτό, το πώς σκέφτεται η κάθε ομάδα και ο κάθε σύλλογος, δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτό. Έτσι, κάποιος σύλλογος μπορεί να σκέφτεται ότι χρειάζεται. Όποιος και είναι αυτό, είτε λέγεται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Άρης, θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προστατευτεί καλύτερα. Εγώ θα σας δείξω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι του Πανετολικού αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά απέχει μόλις 3 βαθμούς από την κορυφή. Έτσι, είπε πιο πριν ότι μπορεί να δικήθηκε σε ένα παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ όμως και ο Άρης έχουν παράπονα από το παιχνίδι εναντίον του Πανετολικού, που σημαίνει ότι ευνοήθηκε ο Πανετολικός. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Αλλά θέλω να πω ότι μια ομάδα η οποία είναι και μικρή έχει μόλις 3 βαθμούς διαφορά από την πρώτη θέση. Και είναι στην έκτη θέση και τώρα νομίζω παίζει και με τον Παναθηναϊκό,
όπου αν κερδίσει θα πέρασει τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, που αυτό αποδεικνύει ότι δεν πλέον αυτό εδώ πέρα είναι εντελώς περιττό. Έτσι, πάντα μιλάμε για την τρέχουσα περίοδο και τη δεδομένη στιγμή. Τώρα το τι συνέβαινε παλιότερα είναι μια διαφορετική ιστορία. Το αν συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Είναι πιθανόν, όχι είναι πιθανόν, συμβαίνει. Γιατί και εκεί οι άνθρωποι εκλέγονται, υπάρχουν κάποιοι ισχυροί παράγοντες σε όλες τις χώρες, οι οποίοι παράγοντες μπορεί να ανήκουν σε ομάδες, είναι κυβερνητικοί, κάποιες φορές είναι ανεξάρτητοι και κάποιες ομάδες με αυτό εδώ πέρα τον τρόπο ευνοούνται λίγο περισσότερο ή αδικούνται. Πριν απαντήσετε στη δεύτερη ερώτηση, θέλω να κάνω ένα follow-up, γιατί η ερώτηση μου δίνει την ευκαιρία από το Γιάννη το Σαρέτη. Αυτό το σύστημα που κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό που λέμε αντιπροσωπευτικό όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει χιλιάδες σωματεία και ψηφίζουν μόνο 75 αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ, έτσι. Ναι. Μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή. Θα θέλατε κάποια στιγμή να σας ψηφίζουν πραγματικά τα σωματεία που έχουν δραστηριότητα είτε στο ερασιτεχνικό είτε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστώ για την πάσα που κάνεις. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τα εγγεγραμμένα σωματεία αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2.500 σωματεία. Μην ξεχνάμε όμως ότι και στην UEFA οι εκλογές είναι μεταξύ των προέδρων των ομοσπονδιών και όχι των κατατόπου ΣΕΠΣ των κάθε χωρών, των κατατόπου ενώσεων. Για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, απαιτούνται τα 3 τέταρτα της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αυτή τη στιγμή έχει 75, τα 3 τέταρτα είναι 56. Για να γίνει λοιπόν, αλλαγή αυτού του εκλογικού συστήματος, θα πρέπει τουλάχιστον 56 να ψηφίσουν ότι, κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να ψηφίζουμε ως πρόεδροι ενώσεων, αλλά τα σωματεία που είναι 2.500 και δεν ξέρω τι ρόλο. Το δύσκολο λοιπόν είναι να πιστούν οι 56 να το πράξουν. Ναι, αλλά μπορεί, δεν Εσείς είναι μόνο θα τα 2.500. Θα το ζητούσατε από έναν νομοθέτη, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Δεν είναι θέμα νομοθεσίας όμως, είναι θέμα καταστατικού της ΕΠΟ. Θα σας πω. Και δεν είναι μόνο τα σωματεία. Θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να ψηφίζουν οι προπονητές, θα μπορούσαν να ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές, θα μπορούσαν να ψηφίζουν οι επαγγελματικές ομάδες έχοντας μεγαλύτερο μερίδιο στην ψηφοφορία. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση όμως αυτή, η οποία έχει γίνει και στο παρελθόν. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο αντιπροσωπευτικό μεν το σύστημα. Από την άλλη όμως, μην ξεχνάμε ότι η ΕΠΟ είναι τριτοβάθμιο σωματείο. Τα σωματεία είναι πρωτοβάθμια και οι ενώσεις είναι δευτεροβάθμιες. Δηλαδή, είναι λίγο οξύμορο το πρωτοβάθμιο να ψηφίζει το τριτοβάθμιο όργανο χωρίς τη μεσολάβηση του δευτεροβαθμίου οργάνου. Είναι λίγο νομικό αυτό. Έτσι, το οποίο είναι οι ενώσεις. Σας διέκοψα από τη δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν, τη δεύτερη ερώτηση για τη συμμαχία του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Ναι, έχω καλή μνήμη, το θυμάμαι. Για τη συμμαχία του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι έφτασε κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου μετά από μία δεκαετία, έτσι, στην οποία υπήρξαν αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μη γελιόμαστε. Έτσι, μετά από μία δεκαετία συμπόρευσης του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, με τσακωμούς, με πρωταθλήματα που κρίθηκαν με τον Α με τον Β τρόπο, με κύπελα με τον Α με τον Β τρόπο. Με τρία πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Με κυκλισμό των θυρών, με τρία πρωταθλήματα παραπάνω νομίζω. Το Ολυμπιακό από το 2014 είναι παραπάνω. Εσείς εννοείται από το 2017. Εγώ λέω ότι είναι από το 2017. Εσείς εννοείται από το 2017 που ορίστηκε η προσωρινή διοίκηση. Έτσι και νομίζω ότι τα πρωταθλήματα είναι τέσσερα, γιατί είναι και το 2017 μέσα. Σωστά. Και με τον Αλαφίζο χωρίς κανένα πρωτάθλημα. Να μην έχει πάρει. Και εκεί πρέπει... αυτό πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση. Και μια γνώμη ότι επειδή έχετε όλους τους παράγοντες γνωρίσει, τι θα πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που βάζει εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω είναι ο πιο αδικημένος αυτή τη στιγμή παράγοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αδικημένος από ποιον? Αδικημένος από το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, μήπως. Όχι. Και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Από το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι. Όχι. Κατά καιρούς ναι. Θεωρώ όμως ότι είναι αδικημένος πρώτα απ' όλα. Δεν μιλάω για τους τρεις μήνες τώρα που είστε διοίκηση. Λέω συνολικά. Κατά καιρούς ναι. Κατά καιρούς ναι. Και πριν ήταν διοίκηση, Βασιλή. Όχι, δεν ήσασταν 7 χρόνια. Στην εκτελεστική. Όχι, εντάξει. Άλλο τώρα να είσαι πρόεδρος, άλλο να είσαι στην εκτελεστική. Ναι, εντάξει, γίναν βήματα από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όχι, γίναν βήματα. Μα το είπα. Μετά από μια δεκαετία συμπόρευσης, θεωρώ, γιατί πάνω στην ερώτηση που έκανε ο Γιάννης, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι τραβήξαμε διαφορετικούς δρόμους, ο καθένας για το δικό του λόγο. Αφορμές κατά τη διάρκεια αυτή υπήρχαν πολλές. Η αιτία ήταν ότι ουσιαστικά έτσι κάποια στιγμή
θεωρήθηκε ότι είναι διαφορετικά τα πιστεύω του καθενός για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει σημασία, καλός ή κακός, ο χρόνος και η ιστορία θα δείξει αυτό εδώ το γεγονός. Σίγουρα αυτή τη δεκαετία έγιναν βήματα μπροστά, όμως έχουν γίνει βήματα. Όμως έχουν μείνει και πολλά στάσιμα προς τα πίσω και ουσιαστικά αυτή η διοίκηση ήλθε για να μην ξαναγυρίσουμε σε εποχές που ήταν πρώτου 2017. Εντάξει, και αυτό εδώ φαίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί τότε, το καλοκαίρι. Γύρισε το παιδιά ο Αλέξης Πυρόπουλος. Α, ναι, δεν έχω Αλέξη. Ήθελα να ρωτήσω για την αποχώρηση τότε του Παναθηναϊκού, αλλά δεν πειράζει, το κρατάω. Γιατί ήταν και ο Παναθηναϊκός μέσα. Ήτανε. Το 2014 ήταν. Γιατί είχε παίξει ρόλο το μάτσο με τον ΠΑΟΚ τότε. Διετσία του Κίζα. Για ποιο λέτε, για το κυπελό. Ναι. Θεωρώ, νομίζω ότι ήδη ο Παναθηναϊκός είχε αποχωρήσει εκείνη τη στιγμή από την. Τώρα από τη συμμαχία ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που υπήρχε εκείνη την περίοδο, το 2017. Και ο λόγος ποιος ήταν? Διάφοροι λόγοι μπορεί να ήταν. Τώρα αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά ήταν. Τι να σας πω, άμα ρωτήσετε τον, πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο τον κύριο Αλαφούζο. Αλλά σίγουρα από το 2014 στο 2016 υπήρχε αυτή ήταν η συμπόρευση. Ναι. Ήταν επική διαιτησία πάντως εκεί, πραγματικά. Ναι, ήταν. Ναι. Πολύ δυνατή. Γιατί ναι. Μια χαρά ήταν. Κατά τη γνώμη μου, μια χαρά ήταν. Όχι, τότε ήσασταν στον ΠΑΟΚ, μάλλον γι' αυτό το λέτε. Θα πρόεδρε ΣΕΠΟ, μάλλον θα έχει άλλη γνώμη σήμερα. Νομίζω, ναι. Αλέξη. Προσπαθώ να σκεφτώ τι καταλαβαίνει ο τηλεθεατής. Να βγω από τη θέση που είμαι και να περάσω απέναντι σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Θεωρώ ότι αντιλαμβάνονται ένα καρουσέλ στο οποίο όλα τριγύρω αλλάζουν, αλλά όλοι με όμικρον γιώτα οι ίδιοι. Μένουν. Ο κύριος Μαλτάκος, θα ήταν εκεί, σήμερα είναι εδώ, αύριο θα είναι εκεί. Ο κύριος Παπαδόπουλος, που ήταν, που είναι, που θα είναι. Ο κύριος Λεωνίδας Θωμαίδης, που είναι και προφυλές πρόσωπος, εμένα και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Επίσης, βλέπω ευκαιριακές απασχολήσεις στελεχών, πράγμα που δεν προξενεί αίσθηση, διότι, όπως είπαμε και πριν και το είπε και ο πρόεδρος, γενικώς οι συμμαχίες στο ποδόσφαιρο είναι ευκαιριακές. Ανάλογα με τη στιγμή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, που είναι το συμφέρον μου, το συμφέρον σου και αν συμπίπτει ή αντιτίθεται το ένα στο άλλο. Οπότε κάνουμε ή δεν κάνουμε συμμαχία ή έχουμε αντιπαλότητα. Προς το παρόν, εκείνο που θα έβλεπα ότι ο τηλεθεατής ξανά είναι μια ατζέντα παρελθόντος. Τι έγινε το 2017, τι έγινε το 2018. Σε 1,5 μήνα, να θυμίσω, έχουμε 2025. Μια προσκόλληση στο παρελθόν που δυσκολεύει τη φυγή προς το μέλλον, που χρειαζόμαστε. Ακόμα και αριστερή-δεξή, ένα σχίσμα που άφησε βαθιές πληγές στην ελληνική κοινωνία. Και κάποια στιγμή ο Παλαιός Καραμανλής και ο Χαρίλος Φλωράκης κάθισαν στο τραπέζι. Σταμάτησαν να συζητάνε για το τι έγινε το 1946-49, γιατί ήταν 1974-1980. Και επίσης μια ατζέντα καθημερινότητας. Η καθημερινότητα έχει την εξής ιδιότητα. Να σε καταπίνει. Δεν κάνει διαφορά το αν θα διαχειριστείς την καθημερινότητα ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας λίγο καλύτερα από τον προηγούμενο ή λίγο χειρότερα ή λίγο το ίδιο. Δεν θα πει ποτέ κανείς στο μέλλον. Ξέρετε κάτι, επί ημερών Γκαγκάτση έγινε αυτό και ήταν σπουδαίο. Δεν θα πει κανείς ποτέ κάτι τέτοιο για τη διαχείριση της καθημερινότητας. Ακόμα και ο Μάκης την κάνει λίγο καλύτερα από τον κύριο Μπαλτάκο ή από τον όποιον άλλον. Εγώ εδώ, ως τηλεθεατής περισσότερο, θα ήθελα να ακούσω πράγματα για το σπίτι του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι απλώς το αθλητικό κέντρο της Εθνικής. Να κάνουμε δύο γήπεδα και ένα αποδυτήριο και να πούμε ότι κάναμε κάτι. Το σπίτι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά ούτε αυτό το κάτι υπάρχει, έτσι. Ορίστε. Ούτε αυτό το κάτι υπάρχει όμως. Ούτε αυτό το. Κάτι, το κάτι. Το προπονητήριο. Δηλαδή που... δεν υπάρχουν τα δύο γήπεδα. Δεν υπάρχουν τα δύο γήπεδα για να προπονηθεί. Είναι άστεγη η Εθνική, ναι. Δηλαδή η Εθνική προπονήθηκε στο Ρέντι την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη φορά στο Περιστέρι. Στον Ατρόμητο, στον Πανιόνιο, στον Απόλλωνα κτλ. Εγώ δεν στέκομαι να έχει δύο γήπεδα να κάνει προπόνηση. Στέκομαι οραματικά στο σπίτι του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας, με τις προπονητικές εγκαταστάσεις της Εθνικής, με τους ξενώνες, με το Μουσείο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί Μουσείο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου να είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία του Νίκου Φλέκα στα Χανιά. Αξιέπαινη, αλλά είναι αδιανόητο. Θα ήθελα να ακούσω για παραγωγή, ανάπτυξη, εξέλιξη ελληνικής διαιτησίας και όχι
αν θα είναι elite ή first category ο διαιτητής που θα παίξει την Κυριακή Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Και όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν ένα πόστο, πώς θα πολλαπλασιάσουμε τα έσοδα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι, προσβλέπουμε στο η Εθνική να παίξει σε μια διοργάνωση και να μας έρθουν 10, 15, 20 εκατομμύρια. Αλλά αυτό είναι ζάρια. Με τη Γεωργία, αν θα παίξει ή δεν θα παίξει η Εθνική σε μια διοργάνωση, κρίθηκε σε ένα πέναλτι, σε ένα δοκάρι. Υπάρχουν project τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν χρήμα, κύκλο οικονομικής δραστηριότητας και να φέρουν χρήμα. Αυτά είναι τα μείζωνα, τα σημαντικά. Αν έχουμε να πούμε κάτι από αυτού, πολύ ευχαρίστως, να ξαναπάρω αργότερα τον λόγο. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Καταρχήν να πω για το πρώτο ότι το παρελθόν έχει κάποια σημασία, γιατί δημιούργησε και τις συνθήκες να βγει αυτή η διοίκηση που είναι εκλεγμένη τώρα. Με μια προοπτική εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέση με το παρελθόν. Και πρέπει να αλλάξουν όχι μόνο στην καθημερινότητα, την οποία πολύ σωστά είπες, ότι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα να την κάνεις είναι το ίδιο και αυτό, αλλά πρέπει να αλλάξουν σε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο σε όλα τα οποία ανέφερες. Το προπονητικό κέντρο, το οποίο είναι στα σκαριά, το οποίο πίστευα ότι θα έχουμε ήδη τη λύση αυτή τη στιγμή. Δεν την έχουμε, όμως είμαστε σε μία, εξετάζουμε έναν επιπλέον χώρο και θέλω να πιστεύω ότι ως το Γενάρη έτσι θα το έχουμε ολοκληρώσει. Και η επιλογή άλλη είναι φυσικά η Παιανία, για την οποία έχουμε κάποιες διαφορές. Δεν είναι και η στιγμή βέβαια για να μιλήσουμε έτσι με την οικογένεια Παπινογιάννη μετά και τον θάνατο του Βαρδί. Έτσι δεν είναι και η πιο κατάλληλη στιγμή για να διαπραγματευόμαστε για κάτι τέτοιο. Και για το μουσείο αυτό εδώ που είπες, εννοείται ότι όταν γίνει το προπονητικό κέντρο, αυτό εδώ που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι και τα γραφεία της Ομοσπονδίας και το μουσείο. Αξιέπαινε η πρωτοβουλία του Νίκου του Φλέκα, όπως πάλι πολύ σωστά ανέφερες, όμως είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο μυαλό μας για να δημιουργηθεί εκεί όπου θα είναι το προπονητικό κέντρο και τα γραφεία της Ομοσπονδίας σε έναν ενιαίο χώρο. Για την ελληνική διαιτησία είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί όλες αυτή τη στιγμή τις ενώσεις, καταρχήν, γιατί δεν έχουν διαιτητές. Και εσύ πήγες απευθείας στη Super League 1. Το πρόβλημα όμως γεννάται από κάτω, από τα ερασιτεχνικά, γιατί... Δεν μ' αρέσει να διακόπτω, αλλά εγώ μίλησα για παραγωγή, ανάπτυξη και εξέλιξη, άρα δεν πήγα στη Super League 1, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα των ενώσεων είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν διαιτητές. Έτσι, και για ποιο λόγο ο άλλος με αυτό το ποσό να πάει να ακούει να του βρίζουν τη μάνα, το σπίτι, στα τοπικά και ούτω καθεξής, να τρώει το μπούλινγκ αυτό εδώ κάθε αγωνιστική. Όμως, παρόλα αυτά, στην τελευταία εκτελεστική επιτροπή πήραμε απόφαση και έγινε μια επιτροπή με τα δύο μέλη της ΣΚΕΔ, οι οποίοι είναι οι Έλληνες, και με κάποια μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα στις ενώσεις τους, μην έχοντας αρκετούς διαιτητές. Και ως γνωστόν, όσο λιγότεροι διαιτητές, τόσο και η ποιότητα θα πέφτει ανεβαίνοντας προς τα πάνω, αφού δεν γίνεται να έχουμε λίγους διαιτητές και να είναι και αυτοί όλοι καλοί. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους διαιτητές. Μια πρόταση είναι ότι αυτός που είναι ποδοσφαιριστής, γιατί συνήθως αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει κανείς είναι ότι όλοι οι διαιτητές ήτανε τουλάχιστον στα παιδικά εφηβικά τους χρόνια, αλλά και στα φοιτητικά πολλές φορές, ήταν πρώην ποδοσφαιριστές. Άχρηστοι. Οι οποίοι δεν έκαναν καριέρα ως ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, μια πρόταση Παλτά. Την οποία θέλουμε να κάνουμε και νομίζω Παλτά. Υπάρχει στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής να μπορεί σε έναν άλλον όμιλο της ένωσής του ή σε μια άλλη κατηγορία της ένωσής του να μπορεί να είναι ταυτόχρονα και διαιτητής. Να έχει κάποια ωφέλη οικονομικά περισσότερα. Και τέλος πάντων υπάρχει αυτή εδώ η επιτροπή, η οποία μέχρι την επόμενη εκτελεστική θα φέρει προτάσεις για την ανάπτυξη, για την παραγωγή και για την εξέλιξη Ελλήνων διαιτητών. Να ξέρετε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ενώσεις, δεν βρίσκουν διαιτητές. Μπορεί να ακούγεται στον πολύ τον κόσμο, επειδή τον ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Να ξέρετε όμως ότι ακριβώς ότι η έλλειψη ποσότητας φέρνει και έλλειψη ποιότητας των διαιτητών και ως εκ τούτου
έχει, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος βέβαια, έχει περιέλθει η ανάγκη να έρχονται ξένοι διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα έσοδα της Ομοσπονδίας. Ήδη οι χορηγίες οι οποίες έχουμε είναι αυξανόμενες και οι οποίες όμως θα αποτυπωθούν καλύτερα στο τέλος στην τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου. Και πραγματικά δεν εξαρτώμαστε από το αν η εθνική προκριθεί, σίγουρα ευχής έργων είναι, έτσι δεν το συζητάμε, αν η εθνική προκριθεί στο Μουντιάλ του 2026, στο Euro του 2028. Ευχής έργων είναι, εννοείται, για πολλά, και θα το συζητήσουμε, για πάρα πολλούς λόγους να προκριθεί η εθνική, όμως όχι όμως λόγω των εσόδων. Ήδη οι χορηγίες, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΠ είναι αυξημένη χορηγία σε σχέση με παλιότερα. Υπάρχουν νέες χορηγίες αυτή τη στιγμή και σαφώς η πορεία, και όχι μόνο η πορεία, αλλά και η άβρα που αποπνέει η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι θετικό. Δεν μπορεί καν, δηλαδή, αν η εθνική ομάδα είναι, δεν έχει σημασία να προκριθεί ή όχι όμως, αν είναι απαξιωμένη από τον κόσμο, είναι λογικό ότι αυτό το οποίο πουλάς σε εισαγωγικά σαν ΕΠΟ, είναι η εθνική ομάδα, είναι η εικόνα της. Τα έσοδα δηλαδή στο παιχνίδι με την Αγγλία, από τα εισιτήρια, πόσα ήταν? Μεικτά, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, καθαρά άμα βγάλουμε τα έξοδα του αγώνα, ΟΑΚΑ, ασφαλιστήρια, εργόσιμα, ασφάλεια κλπ. Γύρω στις 900.000 ευρώ. Που είναι σημαντικό ποσό. Ναι, βέβαια, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Ναι. Παρότι τα εισιτήρια ήταν φθηνά, έτσι. Τα εισιτήρια ήταν φθηνά, παρόλα αυτά δεν είναι σκοπός όμως αν θα έρθουν, αν το καθαρό ποσό είναι 1.200.000 ή 900.000, αλλά να αγκαλιάσει πάλι ο κόσμος στην εθνική ομάδα όπως και το έκανε. Παρεπιπτόντως τα εισιτήρια, ο κόσμος που έρχεται στην εθνική ομάδα δεν ταλαιπωρείται μέσω του Gov Wallet κλπ. Ναι, είναι στο. Ναι, αυτό δηλαδή, εδώ. Αυτοί που πάνε, οι οπαδοί στην, ναι, Παθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, είναι κακοί οπαδοί, ενώ οι άλλοι είναι όχι, καλοί και δεν ταλαιπωρούνται. Ο νόμος δεν έβαλε την εξαίρεση της εθνικής ομάδας. Ναι, δεν είναι κάτι. Δηλαδή αποκλείεται να γίνουν επεισόδια. Μακάρι να μην γίνουν ποτέ βέβαια στην εθνική ομάδα. Αλλά... επεισόδια μπορεί να γίνουν είτε με Gov είτε χωρίς. Ναι, αυτό λέω. Άμα κάποιο έρθει με σκοπό να κάνει επεισόδια. Είναι εντελώς παράδοξο αυτό το πράγμα πάντως. Είναι θέμα του νόμου, είναι νόμος, ναι, πάντως, δεν, ναι, έχει να κάνει. Ήδη άνθρωποι πάνε. Ούτε με την ΕΠΟ, ούτε άνθρωποι πάνε, ουσιαστικά. Ναι, άμα τα σπάσουμε και με την Γαλανόλευκη θα διορθωθεί και αυτό, ρε παιδιά, το κομμάτι του. Αν τα σπάσουμε, να το διορθώσουμε. Ναι, είναι λοιπόν, θέμα... okay. Το κάνουμε έτσι. Ναι, πόνο το παράδειγμα λίγο με τον μπάσκετ που ακολουθείτε στα βήματα της διετησίας. Ισχύει, όχι. Με τρομοκράτησε λίγο, έτσι Κώστα, γιατί αν ακολουθείτε τα βήματα του μπάσκετ στη διετησία, νομίζω ότι θα έχουμε και άσχημα ξεμπερδέματα και στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άλλες ομοιότητες. Δηλαδή, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας ο κύριος Γιώργιος, πρώην παράγοντας του ΠΑΟΚ ο κύριος Γκαγκάτσης. Καλά, από Παρθενογέννης δεν είμαστε. Δεν ήρθε ο κύριος Σαββίδης να γίνει πρόεδρος της ΕΠΟ, εγώ ήρθα. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Εσείς μπορεί να είστε και πιο ΠΑΟΚ. Ο Γιώργιος είναι τέτοιο. Όχι, εντάξει. Σάβα. Καλησπέρα. Επειδή το πρώτο θετικό πρόσημο στη διοίκηση του Μάγκη Γκαγκάτση σχετίζεται άμεσα με την εθνική ομάδα για να φέρουμε την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάντοβιτς και όσα ακολούθησαν. Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο της ΕΠΟ, επειδή βλέπουμε Super League, αλλά δεν βλέπουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται ιδιαίτερα στις μεγάλες ομάδες. Αν σκοπεύετε ως Ομοσπονδία να βάλετε ένα όριο, έστω δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, στην ενδεκάδα των ομάδων της Super League 1. Και επίσης, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του προπονητικού κέντρου που ανέφερε και ο Αλέξης, αν αυτή η έκταση 40-50 στρεμάτων είναι στο Κοροπή ή στην Παιανία. Αν μπορεί δηλαδή να δώσετε κάτι παραπάνω. Είναι μεταξύ Κοροπίου και Παιανίας. Εδώ κοντά είναι. Είμαστε κοντά. Να ψάξουμε να τη βρούμε. Ναι, 40 είναι 50 πλάς. Λοιπόν, για να σας πω. Όσον αφορά τώρα τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε, συζητείτε κάτι το οποίο να μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον αν όχι σε επίπεδο ενδεκάδας, σε επίπεδο εικοσάδας σίγουρα για τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες. Τι έχουμε δει τη φετινή περίοδο? Έχουμε δει τον Ολυμπιακό να μοιράζεται τέλος πάντων την πρώτη θέση με τον Άρη και την ΑΕΚ, να μην παίζει καμία σχεδόν από τις μεταγραφές και να έχει και ουσιαστικά από την τέταρτη-πέμπτη θέση την οποία ήταν, με τα παιδιά τα οποία είναι από τις ακαδημίες του και τα οποία περισπιστεύτηκαν και πρωταθλητές Ευρώπης, έτσι αυτοί εδώ τα ίδια παιδιά στο Youth League, τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη. Τον παίρνει στην αποστολή, βλέπω τον Παπακανέλο, τον Μπακούλα και ούτω καθεξής. Με αυτά εδώ τα παιδιά να είναι πρωταγωνιστές στον Ολυμπιακό και στο Europa League.
έτσι, και, στην, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει το ελληνικό στοιχείο το οποίο είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια και να είναι δηλαδή στην 25άδα αυτή τη στιγμή ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, ο Θημιάνης και ο Τσιφτσής, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν υπάρχουν κι άλλοι Έλληνες και από αυτούς ουσιαστικά βασικός είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας και είναι κάτι που του λείπει. Εντάξει, πούλησε όμως και καλούς παίχτες και με ο ΠΑΟΚ. Τι θέλω να πω. Ότι αν οι ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή δεν επενδύσουν πραγματικά στις, και υπάρχουν και μικρότερες ομάδες, έτσι όπως είναι ο Λεβαδιακός για παράδειγμα, ο οποίος παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο επίσης στη φετινή σεζόν, ο οποίος έχει πάρα πολλούς Έλληνες στην ενδεκάδα του. Παρακολουθούσα. Και Έλληνα προπονητή. Και Έλληνα προπονητή. Σε σχέση με τον Αστέρα Τρίπολης, που δηλώνει ο κύριος Μποροβίλος να κάνουμε. Έλληνες να δεν έχουμε. Όμως έχει τον Αστέρα, Αστέρα Τρίπολης Β. Λοιπόν, θα φτάσω λοιπόν, σε αυτό. Αν οι ελληνικές ομάδες όλες δεν επενδύσουν στις ακαδημίες τους. Όχι μόνο. Τώρα έτυχε μια φουρνιά του Ολυμπιακού πάρα πολύ καλή. Του ΠΑΟΚ η προηγούμενη φουρνιά ήταν πολύ καλή. Θα έρθει μια άλλη φουρνιά και ούτω καθεξής. Αν όμως πραγματικά. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι πρώτης. Έτσι, πρώτης επιλογής παίκτες στην ενδεκάδα και να πουλούνται 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι μπορούν να είναι στο rotation και πραγματικά να αξίζουν από τις ακαδημίες τους να βρίσκονται, να βρίσκονται στην πρώτη ομάδα σε μια λογική rotation. Δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν επενδύσουν λοιπόν να ορθοποδήσουμε ούτως εθνική ομάδα έτσι, και στις μικρές εθνικές ομάδες και στη μεγάλα, αλλά και οι ίδιες οι ομάδες. Γιατί δεν είμαστε πιο έξυπνοι. Δηλαδή, τον Σέρβο τον 18χρονο, τον 19χρονο, προφανώς θα τον πάρει πιο πριν από τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα τον πάρει Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας. Τον Κροάτι θα τον πάρει Δυναμό Ζάγκρεπ. Τον Νορβηγό θα τον πάρει η Ρόζεμπορκ και η Μπότο Γκλίμπ. Δεν ξέρω εγώ και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε πιο έξυπνοι, σίγουρα, όπως και τους Έλληνες εδώ πέρα, τους μικρούς, θα τους πάρει αντίστοιχα η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Όχι πάντα. Υπάρχει πάντα η εξαίρεση. Το top επίπεδο. Για την Ελλάδα πάντως. Υπάρχει εξαίρεση όμως που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Λοιπόν, συνήθως δεν φεύγουν τα παιδιά από την Ελλάδα στα 16 τους για να πάνε έξω να κάνουν καριέρα. Πρώτα παίζουν ένα τρανό παράδειγμα, είναι ο Κουλιαράκης. Έπαιξε στην ΚΑΠΑ 15 του ΠΑΟΚ, στην ΚΑΠΑ 17, στην ΚΑΠΑ 19, στον ΠΑΟΚ Β' ένα χρόνο. Έπαιξε στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ 2 χρόνια, πήρε πρωτάθλημα στους 8 της Ευρώπης και πουλήθηκε. Τρανά παραδείγματα αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι ο Βαγιανίδης έτσι, του Παναθηναϊκού, όπου υπήρχε και πρόταση για να έφυγε φύγει. Νωρίς ακόμα, και ακόμα και ο Ιωαννίδης που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πήγε στο Λεβαδιακό και αυτή τη στιγμή είναι στον Παναθηναϊκό. Άλλο παράδειγμα είναι ο Μάνταλος, ο οποίος. Απλά ψάχνονται. Θέλω να πω ότι ψάχνονται πολλά παιδιά για να πάνε εξωτερικό πάντως στην Ελλάδα. Σε σχέση. Σίγουρα όμως όχι σε αυτές τις μικρές ηλικίες, γιατί είναι διαφορετικό να φύγεις χωρίς τους γονείς σου. Και διαφορετικό να είσαι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Θα μπορούσε αυτή όμως τη στιγμή να μπει αυτό που ρώτησαν. Ναι, θα μπορούσε να μπει. Για να μπει ένα όριο. Γιατί θα μπορούσε να μπει τουλάχιστον αν έχει επίπεδο, επίπεδο ενδεκάδα, θεωρώ σίγουρο ότι πρέπει να μπει σε επίπεδο εικοσάδα. Είναι κάτι που συζητήθηκε, έχουμε συζητήσει εκτενώς και στην Εκτελεστική Επιτροπή και δημιουργεί πρόβλημα και στις μικρές εθνικές ομάδες. Έτσι, μην γελιόμαστε. Αν το έβαζαν στην ενδεκάδα, θα του έκαναν αλλαγή στο 5ο λεπτό η ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε καλάκι στο 5ο λεπτό. Τέλος πάντων, είναι κάτι όμως που συζητάμε και θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση με τη Super League 1. Διαφορετικά δεν θα επενδύσουν και οι 14 ομάδες συν τις ομάδες Super League 2. Αφήστε τις 3 ομάδες Β, δηλαδή οι 17 ομάδες Super League 2 και οι 14 δεν θα επενδύσουν στις ακαδημίες τους και με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουν και έσοδα. Δηλαδή, ο Χ. Κουλιαράκης στον ΠΑΟΚ έχει κοστίσει τίποτα και πουλήθηκε κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βαγιανίδης θα πουληθεί αύριο μεθαύριο, πόσο, ή ο Κοστούλας, ο Μουζακίτης, ξέρω εγώ, αν πουληθούν αύριο μεθαύριο. Ο Τσιμίκας πριν, ο Ρέτσος και ούτω καθεξής, δεν έχουν κοστίσει κάτι. Από το να αγοράσεις κάποιον παίκτη. Ναι, ο Τζόλης. Θέλω να επανέλθουμε λίγο ή να παραμένουμε στο κομμάτι της εθνικής ομάδας, ναι. Μιας και ήταν η πρωταγωνίστρια και τις τελευταίες ημέρες και δικαίως νομίζω κατάφερε και συγκέντρωσε και 60.000 κόσμο μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι, σε ένα ελληνικό γήπεδο. Γιατί όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι από την πρόσκληση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον οποίο ουσιαστικά συμφωνήσατε να έρθει στην εθνική ομάδα πριν να αναλάβετε κιόλας πρόεδρος. Πρώτον, ναι. Γιατί ήταν η πρώτη και η μοναδική επιλογή, όπως έχετε πει. Και δεύτερον, αν υπάρχει κάτι που σας γοήτευσε σε αυτή την
έτσι, σε αυτούς τους πρώτους 3-4 μήνες συνεργασίας σας και στις πρώτες συζητήσεις. Κοιτάξτε. Τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό, γιατί είναι πανθρωμολογούμενο ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει την καθολική αναγνώριση από τους Έλληνες φιλάθλους. Κοιτάξτε, τον Γιωβάνοβιτς είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι θα είμαι μοναδικός υποψήφιος, ήταν όχι η πρώτη επιλογή, ήταν η μοναδική επιλογή. Δεν ήταν τα 2,5 χρόνια μόνο στον Παναθηναϊκό, τα οποία έδειξε, έτσι η ομάδα έκανε πρωταθλητισμό. Την πρώτη χρονιά πήρε μια διαλυμένη ομάδα και πήρε κύπελο. Τη δεύτερη χρονιά έχασε το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική και βγήκε στο Champions League, σωστά. Και βγήκε στο Champions League. Και την τρίτη χρονιά έφυγε όταν ήταν ένα βαθμό πίσω από τον ΠΑΟΚ στις διακοπές των Χριστουγέννων. Ήταν και η προηγούμενη πορεία του πραγματικά. Ήταν όλο το ήθος που έδειξε αυτά τα 2,5 χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά αυτό το ήθος το ξέραμε και όταν ήταν ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή και όταν ήταν προπονητής κάπου αλλού. Και πραγματικά θέλω να πω ότι ήταν τέτοια η άβρα του που εξέπεμπε και αυτό το διάστημα που ήταν στον Παναθηναϊκό, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, που μόνο ένας παράλογος δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι η μοναδική επιλογή για τον πάκο της εθνικής ομάδας. Πέρα από τις αδιαμφισβήτητες προπονητικές του ικανότητες, τις οποίες αυτή την 20ετία περίπου, στην οποία 18 χρόνια, πόσο είναι προπονητής. Μας ξέρει, τον ξέρουμε. Τις έχει αποδείξει, εννοείται, μας ξέρει, τον ξέρουμε. Και πραγματικά αυτή η προσωπικότητα είναι που τον ξεχωρίζει και ως άνθρωπο, αυτό το ήθος που φαίνεται και είναι αγαπητός ανεξαρτήτως χρωμάτων. Παρότι ήταν 2,5 χρόνια σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που ήταν ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που δέχτηκε αυτή την πρόταση και θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα πιο ευλογημένοι αν ανανεώσει άμεσα ως το 2028. Έτσι. Δεν έχω κάνει κάποια συζήτηση. Γιατί είχατε κάνει πρόταση. Είχα κάνει πρόταση εξ αρχής τετραετίας, στην οποία όμως προς τιμήν του ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είπε ότι δέσπος θα είμαι τα πρώτα 2 χρόνια και μετά ξανασυζητάμε. Όμως δεν χρειαζόταν εξ αρχής να τον δούμε ή να περιμένουμε αυτή την πορεία που ουσιαστικά έτσι άρχισε όλη η Ελλάδα πάλι να μιλάει για την εθνική ομάδα με τους 15 βαθμούς που μαζέψαμε σε έναν όμιλο που υπήρχε η Αγγλία. Αν μας το έλεγαν πριν αρχίσει αυτός ο όμιλος, θα λέγαμε και παρότι στην ισοβαθμία χάσαμε την πρώτη θέση, δεν θα μας περνούσαν για τρελούς. Νικήσαμε για πρώτη φορά στην έδρα της Φιλανδίας, για πρώτη φορά νικήσαμε την Αγγλία. Και με μπαλάρα, την Αγγλία. Γιατί έτσι, σαν εικόνα ομάδας ήταν νομίζω η καλύτερη όλων των εποχών, τουλάχιστον όσο θυμάμαι. Σαν εικόνα, σαν ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι, όχι σαν αποτέλεσμα. Έγινε πάλι ήταν επιβλητικός ο τρόπος. Και θα είναι και χαρούμενος γιατί στην εθνική ομάδα δεν χρειάζεται να κάνει μεταγραφές. Έτσι που δεν είναι ποτέ. Μια μεταγραφή κάναμε. Το Ζαφύρι. Νομίζω ότι δεν το αρέσει λοιπόν γενικά αυτή η συζήτηση για τις μεταγραφές, γι' αυτό το λέω. Όχι, αλλά πραγματικά νομίζω το απολαμβάνει και ο ίδιος, αλλά πιο πολύ απολαμβάνουμε όλοι μας τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην εθνική ομάδα. Δεν είναι νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή πραγματικά. Εντάξει τώρα. Ανόητοι στο μυαλό υπάρχουν πάντα, τέλος πάντων. Όταν του μιλήσατε όμως πρώτη φορά, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε? Έτσι, στην πρώτη επικοινωνία, στην πρώτη συζήτηση, στο πρώτο ραντεβού. Η ευθύτητά του, το ήθος του και η ειλικρίνειά του. Υπήρχε κάτι που σας έχει μείνει στο μυαλό, κάτι που μπορεί να μην το έχετε ξαναπεί, δεν ξέρω, κάτι στις όποιες συζητήσεις? Ότι τα 4 χρόνια τα έκανε 2 μόνος του. Ήταν έτοιμος να αναλάβει, χρειάστηκε να τον πείσετε κάπως? Αυτό, όχι, έτοιμος δεν ήταν να αναλάβει. Ήταν. Όχι. Όμως θεωρώ κάνετε ότι μέσα από την επαφή μας και τηλεφωνικά και από κοντά όταν βρεθήκαμε, θεωρώ ότι πίστηκε και ο ίδιος για αυτό το πλάνο που υπάρχει για την εθνική ομάδα. Είναι τεράστια υπόθεση. Ξέρετε, πάντα και όσο βρισκόμουν στον ΠΑΟΚ έλεγα ότι ο προπονητής είναι η πιο σημαντική θέση που υπάρχει σε ένα σύλλογο. Το Γιωβάνοβιτς τον είχατε κυκλώσει από την εποχή που ήσασταν στον ΠΑΟΚ. Ναι, και όταν το 2019 έφυγε ο Ρασβάν ο Λουτσέσκου, ήθελα πάρα πολύ να έρθει. Ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχω την εντύπωση τότε. Ναι. Για διάφορους λόγους δεν ήρθε και τότε τον ΠΑΟΚ επελέγει ο Άμπελ Φερέιρα, όπου ξέρετε την πορεία του, επίσης πολύ καλός προπονητής. Ναι, αλλά τον είχα κυκλώσει, τον παρακολουθούσα και στον ΑΠΟΕΛ όταν ήταν τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ήταν
πήγε στους 8 του Champions League ο άνθρωπος, έτσι, με τον ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται ποτέ. Έτσι. Θα μπορούσαν σε συνεργασία η ΕΠΟ με την Λίγκα να κάτσουν λίγο, να κάνουν κάποια πράγματα, να βοηθήσουν τις ομάδες μας στην Ευρώπη σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή... Να δώσω ένα παράδειγμα. Ότι στην Πορτογαλία, μετά τη διακοπή του, όταν υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, σχεδόν πάντα, λόγω εθνικών ομάδων εννοώ, μετά δεν έχει πρωτάθλημα. Γιατί γυρίζουν όλοι οι διεθνείς ψόφοι, όπως τους βλέπουμε και εμείς. Είναι ψόφοι όταν γυρίζουν εδώ. Παίζουν κύπελο, ειδικά στην αρχή, με μικρότερες ομάδες, αντιπάλους, που παίζουν και αναπληρωματικοί παίκτες κλπ. Και αυτό βοηθάνε τις ομάδες τους, γιατί τρεις μέρες μετά παίζουν Champions League και Europa League κλπ. Για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα. Πολλά μπορούν να βρεθούν στην πορεία. Εντάξει, δεν το γνώριζα. Η σχέση αυτή τη στιγμή μεταξύ ΕΠΟ και Λίγα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έτσι και με τον πρόεδρο της Λίγας, τον κύριο Μαρινάκη, και με την αναπληρώτρια πρόεδρο, την κυρία Κοξένογλου. Πραγματικά είμαστε σε επαφή, δεν το γνώριζα αυτό. Αλλά πραγματικά αν έρθει κάποια πρόταση Λίγας, βέβαια φέτος έχει βγει το καλεντάρι, αλλά για του χρόνου και εν ώψη του γεγονότος ότι οι αγωνιστικές φέτος είναι 32 τουλάχιστον για τις ομάδες από 1 ως 8, 1, 4, 5, 8. Έτσι. Είναι 32 οι αγωνιστικές, που σημαίνει ότι υπάρχει και κάποιο περιθώριο ελιγμού όσον αφορά τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Ακόμα και τα ντέρμπι, έτσι όπως, όπως κανονίζονται. Όλα τα ντέρμπι γίνονται σε ένα μήνα, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά αυτό εδώ είναι ότι τις πρώτες τρεις αγωνιστικές δεν πρέπει να υπάρχει ντέρμπι, γιατί οι ομάδες είναι πρώτα στην Ευρώπη. 13 αγωνιστικές είναι όλες και όλες. Κάποτε πρέπει να γίνουν τα ντέρμπι. Ως το τέλος της χρονιάς, και τώρα παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, 12η αγωνιστική. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Παίζει ΑΕΚ Άρη στη 13η αγωνιστική. Την προηγούμενη αγωνιστική ήταν. Ξέμειναν αυτά τα. Εντάξει, την προηγούμενη αγωνιστική όμως ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή. Θέλω και τους τρεις μήνες εθνικές είναι δύσκολο, Κώστα. Ναι, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Έχουμε και μια εκπομπή κάθε Δευτέρα. Τη μία μεταγραφή μου, την είπατε πριν για το Ζαφίρι, ναι, που την καταφέρατε. Άλλη μεταγραφή θα έχουμε στην Εθνική. Γιατί προσπαθούμε, υπάρχει κι άλλος ένας πιτσιρικάς. Ναι, προσπαθούμε για τον Καρέτσα. Το έτσι έγινε και με τη βοήθεια του Υπουργού Εξωτερικών, με τον κύριο Γεραπετρίτη. Έγιναν οι διαδικασίες στο να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Από εκεί και πέρα έχει πάει ο Βασίλης Τωροσίδης με τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο και τον είδαν, συναντήθηκαν και με τον πατέρα του παιδιού και με το παιδί στο Βέλγιο. Από εκεί πέρα είναι θέμα επιλογής του ίδιου του παιδιού, ποια εθνική ομάδα θα επιλέξει, την εθνική ομάδα της Ελλάδας ή του Βελγίου. Η διαφορά με τον Ζαφίρι είναι ότι ο Ζαφίρις γεννήθηκε στην Ελλάδα και έφυγε εκ των υστέρων. Ο Καρέτσας δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματικά βοήθησε μέσω του κ. Γεραπετρίτη για κίνηση της διαδικασίας για το ελληνικό διαβατήριο και μένει να φανεί ο ίδιος τι θα επιλέξει. Θεωρώ ότι είναι θέμα και του προπονητή. Κάποια στιγμή θα μιλήσει μαζί του για να του πει το πλάνο που έχει. Και να αρνηθεί ο παίκτης, θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια. Ναι, ναι. Και γίνεται να αρνηθεί ο παίκτης. Τον πιέζουν πάλι. Έπρεπε να γίνει. Πήγαν ήδη. Ο Τωροσίδης με τον Παπαδόπουλο έχουν πάει. Πήγαν, τον συνάντησαν, πήγαν σπίτι του, μίλησαν με την οικογένεια του παιδιού. Εντάξει, και η προσπάθεια γίνεται. Εμείς κάναμε τα πάντα για να βγάλουμε το ελληνικό διαβατήριο, που και πέρα αν ο ίδιος ο παίκτης επιλέξει την εθνική Βελγίου. Εντάξει. Θεωρώ. Ναι, δεν θα είναι και τρομερά παράλογο εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Δεν μας αρέσει, πιο, αλλά. Ναι. Πιο δύσκολα όμως εκεί. Βέβαια, έχει δίκιο ο Κώστας. Αλλά το θέλουν γιατί είναι 17 χρονών το παιδί και είναι εκεί. Ναι, βασικός και πήγε τώρα και κάνει στην εθνική ελπίδα. Τώρα έπαιξε του Βελγίου την προηγούμενη φορά. Έτσι. Ένα μουντιάλ που και πήραμε και τον Λουκάκου. Λοιπόν, μπείτε στην κλήρωση για να. Λουκάκου δεν χρειάζεται. Έχουμε τάγκ. Ναι, εντάξει, όχι έτσι. Καθ' υπερβολή. Εξάλλου είναι και στη Δύση του. Λοιπόν, μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 5.000 ευρώ από την VioCarpet, η οποία έχει και Black Friday μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και μπορείτε να βρείτε μια πολύ μεγάλη γκάμα χαλιών μέχρι και σε μισή τιμή. Η VioCarpet λοιπόν προσφέρει σε ένα τυχερό ή μια τυχερή που θα μπει στην κλήρωση 5.000 ευρώ και μπορείτε να τα διεκδικήσετε τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε όνομα, επίθετο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ή στέλνετε SMS από το κινητό σας γράφοντας ΑΕ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αυτό αποστολή στο 14800 για 5.000 ευρώ μετρητά από την VioCarpet. Διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο για την εκπομπή και επιστρέφουμε.
11 αυτοί, 11 εμείς. Πάμε τώρα για το τελευταίο 24λεπτο, ας πούμε, σπριντάκι. Και να το κάνουμε σπριντάκι με γρήγορες ερωτήσεις στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Πάμε Θεσσαλονίκη, Σταύρος Κόλκας, Κώστας Βασιλόπουλος. Αποφασίστε, κύριε. Κώστα. Από μία, κάνω. Εγώ ερώτηση δεν έχω να κάνω. Απλά θέλω να καταγράψω ότι από τη μία εμείς τις προθέσεις του Πάκη του Γκαγκάτσι τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να πείσουμε γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Υπάρχει αυτή η ταμπέλα τώρα. Αλλά βλέπουμε από τη μία επικοινωνιακές πολιτικές, κινητικότητας τέλος πάντων για το παρασκήνιο, αντιδράσεις για φάσεις που δεν υπάρχουν, προσλήψεις στελεχών που τέλος πάντων έχουν στόχευση το παρασκήνιο, που πολύ σοφά είπε ο Μάκης ότι δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Κάνει ομάδα. Έχει αποδειχτεί αυτό, παιδιά. Αν εξαιρέσουμε το 17-18, το κάνει ομάδα είναι αυτό που επικρατεί. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον Μάκη τον Καγκάτση είναι το εξής. Ως πρόεδρο της ΕΠΟ, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτήν την τάση που έχουν διάφορες ομάδες να δημιουργούν τεχνητές εντάσεις μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν το κοινό τους, ωραία, και να μην κοιτάνε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί σαν παρατηρητής μου είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Ωραία. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, Σταύρο, να σου πω. Οι τεχνητές εντάσεις και η στοχοποίηση ατόμων, προσώπων της ΕΠΟ, το οποίο λέγεται, είτε λέγεται Μάκης Γκαγκάτσης, είτε λέγεται Λανουά, είτε λέγεται Νίκος Τζόρτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος, δεν έχει σημασία πώς, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι για το οποίο θα λάβουμε μέτρα. Δεν το έκανα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας ή τις δύο εβδομάδες πριν ή τρεις, για να μην συνδεθεί με κάποια ομάδα. Όμως, αυτή την εβδομάδα θα στείλω στον αθλητικό εισαγγελέα ότι παράγοντες ομάδων οι οποίοι επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμεσα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άμεσα γιατί μπορεί να τα κατέχουν, έμεσα γιατί μπορεί να ανήκουν στον περίγυρο αυτής της ομάδας, έτσι, και στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους συστηματικά, έτσι, προκαλούν βία. Και αυτονόητο να λάβει τα μέτρα του και ο αθλητικός εισαγγελέας επ' αυτού πριν να είναι αργά. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Σίγουρα η κριτική, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του λόγου, έτσι, είναι στοιχεία της δημοκρατίας. Η ασυδοσία όμως είναι στοιχείο της αναρχίας. Δεν μπορεί ασύδωτα κάποιος, χωρίς να έχει τις συνέπειες τις οποίες προβλέπει ο νόμος, να μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Μπορείς φυσικά να λες και να κάνεις ό,τι θέλεις, όμως με τις κατάλληλες συνέπειες. Δηλαδή, και εγώ τώρα, αν βάλω τη μάσκα του Τζόκερ έξω και αρχίζω και πηγαίνω και σκοτώνω κόσμο, θα πρέπει να έχω και τις αντίστοιχες συνέπειες, έτσι. Που λέει ο λόγος, ένα παράδειγμα είναι αυτό. Μπορεί να πάρετε Όσκαρ. Ορίστε. Μπορεί να πάρετε κανένα Όσκαρ. Λοιπόν, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε αυτή την εβδομάδα και πραγματικά ο μόνος λόγος ο οποίος δεν το κάναμε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων ήταν για να μην συνδεθεί, να μην κάποιος νομίζει ότι συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη ΠΑΕ. Περιμέναμε να τελειώσουν τα παιχνίδια της Εθνικής και ο αθλητικός εισαγγελέας θα λάβει την επιστολή ώστε. Τώρα θα στείλετε επιστολή, δηλαδή? Θα στείλουμε μέσα στην εβδομάδα, ναι, στον αθλητικό. Με ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό απόσπασμα? Όχι. Ότι παράγοντες ΠΑΕ, άμεσα ή έμεσα, επηρεάζουν ΜΜΕ που στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί θα σας πω κάτι. Π.χ. στοχοποιούν, αφήστε με, να στοχοποιούν τον αρχιδιαιτητή κάποιοι. Έτσι. Και αν ένας τρελός βρεθεί στον δρόμο και αυτόν τον αρχιδιαιτητή τον χτυπήσει. Ξέρετε, κυκλοφορούν πολύ τρελοί, έτσι. Όπως λέει και κάποιος στους λογικούς τρίβους, στους τρελούς πέφτουμε πάρα. Άρα πώς με εκπομπή θα στείλετε? Αυτή η εκπομπή στοχοποιεί εμέσως τον... Όχι, σε γενικές γραμμές θα είναι. Δεν θα είναι κάτι συγκεκριμένο. Μόνο θα σας πει να γίνεται πιο συγκεκριμένο. Όχι, δεν μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο όταν είναι... Γιατί μόνο όταν υπάρχει κάτι, κάτι συστηματικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γιατί αν αύριο μεθαύριο, σας λέω, π.χ. ένας χτυπήσει τον αρχιδιαιτητή, δεν θα υπάρχει κάποιος ηθικός αυτούργος από πίσω που όπλησε. Αλλά δεν είναι πρόεδρε με στα καθήκοντα του εισαγγελέα αυτό το πράγμα. Και αυτεπαγγέλτος, yeah. Αλλά και μετά από επιστολή της αρμόδιας αρχής ή όποιο έχει ένομο συμφέρον ή οποιοδήποτε. Αν κάποιος δει, για παράδειγμα, τη διαιτησία, γιατί όλοι βλέπουμε τα παιχνίδια, φαντάζομαι και εσείς τα βλέπετε και κρίνετε με το δικό σας, με τη δική σας οπτική, ποιες διαιτησίες είναι καλές και ποιες διαιτησίες είναι κακές. Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν τη διαιτησία στο παιχνίδι Πανετολικός Βόλος. Ναι. Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Πανετολικός βλέποντας αυτή τη διαιτησία, να πει ήταν μια κακή διαιτησία σήμερα. Αυτό να πει. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Πανετολικός όμως επί ένα μήνα στοχοποίησε συστηματικά το διαιτητή του αγώνα. Εγώ το είπα πολύ συγκεκριμένα, συστηματικά. Όταν υπάρχει συστηματική στοχοποίηση προσώπων. Όχι, δεν θα κόψουμε, δεν γίνεται να κοπεί η κριτική, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του λόγου. Το έχω πει. Ήμουνα παράγοντας στον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε. Όταν κάποιος διαιτητής ένιωθε ότι αδικούσε τον ΠΑΟΚ, διαιτητής, αρχιδιαιτητής, η ΕΠΟ ή οτιδήποτε, πραγματικά μπορούσε να γίνει μια ανακοίνωση. Άμα όμως αυτή γινόταν συστηματικά κάθε μέρα από κάποιους, και δεν εννοώ ΠΑΕ, έτσι, το είπα ότι οι παράγοντες ΠΑΕ που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα ΜΜΕ για τη συστηματική, εσείς το επαναλαμβάνω, στοχοποίηση. Ως πρόεδρος της ΕΠΟ, έχετε δει φέτος κακές διαιτησίες, πραγματικά ναι. Κακές διαιτησίες. Ελάχιστες, μην αναφερθώ, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε κάποιες διαιτησίες. Κάτι που δεν σε έκανε εντύπωση, ας πούμε. Να το είδατε με λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Γιατί μετά θα πει κάποιος γιατί δεν λες κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Δηλαδή, θα πω μια διαιτησία, θα μου πει ο Κώστας εδώ πέρα γιατί δεν θέλει μια άλλη. Ο Νικολακόπουλος θα μου πει μια άλλη διαιτησία, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής. Ο Σταύρος και ο Κώστας το ίδιο. Ο Λυκόστης εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν. Ούτω καθεξής. Αυτό που θα πω όμως είναι ότι οι διαιτησίες δεν είχαν κατεύθυνση. Έτσι. Δεν είναι συστηματικά υπέρ ενός ή εναντίον κάποιες ομάδες. Αυτό ναι. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει ότι ευνοείται κάποια ομάδα. Οι διαιτητές εκτιμάται. Που κόπηκαν δεν, ξέρω αν, δεν ξέρω αν κάλυψα τον Σταύρο. Ναι. Βγάλαμε είδηση κατά λάθος. Να ρωτήσει και ο Κώστας, ναι. Να ρωτήσει ναι. Και ο Κώστας και να βάλεις και το ερώτημά σου μαζί. Ναι. Ναι, να ρωτήσω τον πρόεδρο της ΕΠΟ, επειδή στο παρελθόν οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας και οι Ομοσπονδίες είχαν παράξενες σχέσεις, τεταμένες σχέσεις με τους υπουργούς, υφυπουργούς, ας πούμε, ναι. Ποια είναι σήμερα η σχέση η δική σας και της διοίκησης φυσικά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον κύριο Βρούτση. Και αν η πολιτεία έχει περιθώρια, της δίδονται τα περιθώρια να βοηθήσει στην ανέγερση αυτού που περιέγραψε και νωρίτερα ο Αλέξης Σπυρόπουλος του σπιτιού της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, του σπιτιού του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Σχέσεις με τον υπουργό είναι εξαιρετικές, πραγματικά εξαιρετικές. Και φάνηκε άλλωστε, έτσι που έγινε από κοινού με πρωτοβουλίο όμως του Υπουργείου Αθλητισμού που τιμήσαμε τους Legends του 2004 τα 20 χρόνια με το συλλεκτικό νόμισμα στο περιθώριο του αγώνα Ελλάδας-Αγγλίας. Πραγματικά έχω εξαιρετική σχέση, συχνή επαφή και συνεννόηση για όλα τα θέματα. Έχουμε συζητήσει και για το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας. Όταν είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα παρουσιάσουμε, έχουμε τη χρηματοδότηση από την UEFA και τη FIFA, η οποία φτάνει στα 15 εκατομμύρια ευρώ, έτσι μέσω του προγράμματος. Από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί κάτι επιπλέον, θεωρώ ότι η πολιτεία θα είναι αρρωγός σε αυτό, αφού θα είναι το σπίτι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η πολιτεία έχει βοηθήσει κατά καιρούς και σε γήπεδα, όχι προπονητικά, αλλά σε γήπεδα συλλόγων. Γιατί να μην βοηθήσει στο γήπεδο, γιατί να μην βοηθήσει έτσι, στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας. Κατηγορηθήκατε ότι τους πίνακες διαιτησίας βάλατε το χέρι σας. Εδώ, από τον Κώστα του Κετζετζόγλου. Όχι, ο κύριος Λιβάνιος το είπε. Θα πάσετε μπαλάκι εδώ πέρα, πικ πομπ. Ο κύριος Λιβάνιος το είπε, που είναι ο αρμόδιος ρεπόρτερ. Όλη η εκπομπή θα πάμε για υποκίνηση. Λοιπόν, όχι, είπα συστηματικά. Μην παραφράζετε. Μόνο κάθε Δευτέρα εμείς είμαστε. Αλλά για να επανέλθω στην ουσία του ερωτήματος. Κατηγορηθήκατε ότι βάλατε. Για κακό. Ναι, ότι βάλατε. Για καλό το είπα. Για καλό το είπα. Του πήρα και στη διαιτησία. γιατί για ο Λανουά αποκλείεται να προλάβαινε να ελέγξει όλους αυτούς τους διαιτητές και να πει ποιοι ήταν οι καλοί, ποιοι ήταν οι κακοί, γιατί κόπηκε ο Μανούχος και ο Διαμαντόπουλος και ούτω καθεξής. Απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, οι πίνακες διαιτησίας έφτασαν σε κλειστό φάκελο από τον κύριο Λανουά πριν την εκτελεστική επιτροπή. Μια εβδομάδα πριν είχε ανακοινωθεί ο κύριος Λανουά ότι θα είναι και η υπόλοιπη ΚΕΔ, έτσι, ότι θα είναι η ΚΕΔ για τις δύο επόμενες σεζόν και ο ίδιος το ήξερε δύο εβδομάδες πριν. Από εκεί και πέρα, αυτές τις δύο εβδομάδες, προφανώς, με τους συνεργάτες του
και είδε ποιοι διαιτητές θα μπορούσαν, ποιοι διαιτητές θα έπρεπε να κοπούν από τη λίστα. Μου παρέδωσε μια λίστα, μου παρέδωσε έναν φάκελο και μου είπε ότι εγώ δεν είχα χρόνο να δω ποιοι διαιτητές θα μπουν σε αυτή τη λίστα, παρά μόνο ποιοι θα κοπούν. Έτσι οι διαιτητές από 27 έγιναν 18. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και είναι 18 και δεν έχει εισέλθει κανείς, δεν έχει ανέβει κανείς από τη δεύτερη κατηγορία, για το λόγο ότι ο ίδιος μαζί με τον Πάολο Βαλερί, οι δύο τους εξετάζουν τα παιχνίδια της Super League 2, τα παρακολουθούν για να δουν ποιοι πραγματικά θα ανέβουν, και έχω την εντύπωση ότι και ως το τέλος της σεζόν δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει κάποιος από τη Super League 2 στη Super League 1, αν δεν είναι απόλυτα σίγουρος ότι είναι ok για το επίπεδο της Super League 1. Μάλιστα. Ο Σάβας. Σάβα Λιβάνιε. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γκαγκάτση αν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με τον Μανούχο και τον Διαμαντόπουλο να είναι στους πίνακες διαιτησίας από τις επαφές που είχατε με τους υπόλοιπους, με τους παράγοντες της Super League 1. Θα ξεκινούσε. Και αναφέρουμε στα δύο ονόματα, γιατί είχαν πολύ συζητηθεί. Ο ένας με τη μεζούρα στο Περιστέρι και ο άλλος αυτό που έγινε το σκηνικό με τους μεθυσμένους Πολωνούς διαιτητές. Σαφώς και θα ξεκινούσε. Εντάξει, δεν γίνεται να μην ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Τώρα, σαφώς και κάποιοι άλλοι θα γκρίνιαζαν, κάποιοι άλλοι θα πανηγύριζαν, που θα ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι διαιτητές μέσα. Δεν κολλάω μόνο τώρα στα ονόματα των δύο, γιατί ήταν 9 τα ονόματα τα οποία έτσι ήταν πιο πολύ συζητημένοι όμως. Γι' αυτό ήταν οι πιο πολύ συζητημένοι για το λόγο ότι υπήρχαν αυτά τα δύο περιστατικά τα οποία μόλις ανέφερε ο Σάβης Λιβάνιος. Τώρα συζητάμε ξανά, έχουμε φτάσει μέσα Νοεμβρίου πώς έβγαινε ο Μανούχος και ο Διαμαντόπουλος. Ξαφνικά κάποιοι, δεν ξέρω, έμαθαν και τις βαθμολογίες που είχαν. Εγώ τις βαθμολογίες δεν τις ξέρω. Με πρόεδρο στην ΕΠΟ και τις περσινές βαθμολογίες δεν τις ξέρω. Πώς ήξεραν, τι βαθμολογία μέσω όρο, ποιος ήταν πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος. Πραγματικά. Μου προκαλεί απορία αυτό. Δεν ξέρω αν είναι και πραγματικότητες. Αυτά είναι πραγματικότητα αυτά που ακούγονται. Ο Κώστας. Ευάγγελος, ναι. Θα ρωτήσω κάτι εγώ που θέλω. Να ρωτήσω πρώτον. Κατάλαβα ότι τον κύριο Ηλιόπουλο τον πηγαίνετε αφρό. Και καλά κάνετε. Γιατί? Νέος ιδιοκτήτης. Αφρό. Όλα αυτά που είπατε, καλά είναι. Σε σχέση με την προηγούμενη ΑΕΚ. Γιατί όπως συμφώνησα εδώ με τον διπλανό μου, τον κύριο Σερέτη, τον πρώην partner, η ΑΤΑΚΑ, εμείς κρατάμε από όλες αυτές που έχετε πει ότι αυτή η διοίκηση ήρθε για να μην γυρίσουμε σε καταστάσεις προ-2017. Και το συνδυάζω. Και κάποια πράγματα τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια 17 και 20, με 24. Ναι. Το είπα και αυτό. Ναι, αλλά έχει να κάνει, θεωρώ, σε μεγάλο βαθμό με την ΑΕΚ την προηγούμενη ιδιοκτησία. Έχει να κάνει. Κοιτάξτε, δεν το προσωποποιώ στον ιδιοκτήτη. Έτσι, ο Δημήτρης Μελισανίδης είναι, δηλαδή, για την ΑΕΚ θρύλος κανονικός. Έχει φτιάξει το γήπεδο, το προπονητικό. Ο κορυφαίος παράγοντας. Εντάξει, τώρα μην το συζητάμε. Είναι με διαφορά ο κορυφαίος παράγοντας στην ιστορία της. Θα είναι πολύ δύσκολο για τον νέο ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να πλησιάσει, και είναι άδικο που θα γίνεται πάντα αυτή η σύγκριση με τον Μελισανίδη. Έτσι είναι τώρα αυτή τη στιγμή νέος και άφθαρτος, και είναι λογικό όταν μπαίνει κάποιος να είναι άφθαρτος σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Ξέρετε ότι φτύρεται σχετικά με τα χρόνια οποιοδήποτε ιδιοκτήτης, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Αλαφούζος, είτε λέγεται Μελισανίδης. Είναι άδικο για τον Ηλιόπουλο, για τον κύριο Ηλιόπουλο, να γίνεται η σύγκριση με τον Δημήτρη Μελισανίδη. Έτσι είναι ένας θρύλος. Αυτά εδώ τα οποία έκανε στην ΑΕΚ δεν μπορεί να τα πλησιάσει κανείς. Δεν είναι τα δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα πόσα πήρε αυτή την περίοδο. Δύο. Τα δύο πρωταθλήματα, τα δύο κύπελα τα οποία πήρε η ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, το W του 23. Τουλάχιστον εσείς δεν λέτε ότι πήρε ένα πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι, και να ρωτήσω. Γιατί θα λέει, δεν θέλω να την κάνω. Ναι. Το κύριο Γκαγκάτση. Το 2018. Όπως ο πρώην προπονητή σα, που επί τη ευκαιρία. Ναι, αυτό είναι. Δεν μπορεί να την γέφυρα. Γιατί δεν μπορεί να την γέφυρα. Τώρα δεν θέλω να την γέφυρα. Όχι, δεν θέλω να πούμε για τότε. Θέλω να πούμε κάτι για τώρα. Ναι, γιατί το είχα στο μυαλό μου. Εγώ ξέρω ότι άμα μπει στο Wikipedia, η ΑΕΚ έχει πρωτάθλημα το 18 και το 23. Ναι. Αυτό. Στο Wikipedia. Έλα, Κώστα. Ένα από αυτά που πήρε το τελευταίο, αν δεν απατώμε, ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού Γιωβάνοβιτς. Έφτασε μια ανάσα. Υπήρχε ένα παιχνίδι. Το 23. Σωστά.
υπήρχε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, λέτε. Μπράβο, με το... Γιατί αναφερθήκατε πριν και σε. Δεν θυμάμαι αν το είπατε εσείς, νομίζω το είπαν και οι υπόλοιποι. Ότι κατά καιρούς μπορεί να γίνονται και λυκοφιλίες, ας το πούμε έτσι, για μικρό χρονικό διάστημα. Ευκαιριακές. Ευκαιριακές, ναι, πιο σωστά. Εκείνη την περίοδο υπήρχε ένα ντέρμπι καθοριστικό. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλά κρούσματα COVID. Ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτή την κατάσταση, αν έπρεπε να συμβεί, να γίνει το ματς, αν δεν έπρεπε να γίνει και τι έχετε μάθει, τι έχει συμβεί. Τι είχε γίνει παρασκευή. Δεν είχε γίνει ψηφοφορία σαν συμβούλιο της Λίγκας. Απλά έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος της Λίγκας τότε ήταν πάλι ο κύριος Μαρινάκης, όπου ρώτησε και τις 6 ομάδες ποια είναι η γνώμη τους, αν θα έπρεπε να γίνει το παιχνίδι εκείνο εκεί ή όχι. Τις 6 ομάδες που συμμετείχαν στα play-offs. Έτσι, νομίζω ήταν ο Βόλος, έχω την εντύπωση, στα play-offs. Ήταν, πέρα, ναι. από τους, πέρα από τους γνωστούς. Οι απόψεις διείστανται. Εν τέλει το παιχνίδι αναβλήθηκε κατά μία μέρα. Νομίζω ότι μία μέρα την αποφάσισε μόνος του. Ποιος? Ο Μαρινάκη. Όχι. Και μετά άρχισε. Όχι. Δεν το αποφάσισε μόνος του. Δεν νομίζω ότι το αποφάσισε μόνος του. Γιατί θυμάμαι... είχε το δικαίωμα και είχε γίνει Σαββάτο. Το θυμάμαι γιατί ήμουν Θεσσαλονίκη για το μάτς με τον Άρη. Και την πρώτη απόφαση την είχε βγάλει μόνος του. Και μετά έγινε την πρώτη απόφαση την έβγαλε. Την πρώτη απόφαση βγήκε Σάββατο βράδυ. Γύρω στις 8.30 ώρα αναβλήθηκε. Το μάτς με 9. Ήταν να γίνει Κυριακή και Σάββατο βράδυ αργά. Πάρθηκε επίσημη απόφαση ότι αναβάλλεται το μάτς. Καλά, γιατί... Και έγινε, ήταν να γίνει τη Δευτέρα. Αν θα μπορούσε να πάει πιο πίσω, σαφώς. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή, εσείς τι θα κάνατε. Κοιτάξτε, ηθικά θεωρώ ότι έπρεπε να πάει πιο πίσω. Τυπικά. Βάσει πρωτοκόλλου εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν υπήρχε πρωτόκολλο COVID, δεν έπρεπε να πάει πιο πίσω. Ο κύριος Μαρινάκης έκανε το σωστό, ρώτησε τα υπόλοιπα 5 με 6, δηλαδή. Εντάξει, ένας ήταν, αυτός και οι άλλοι 5. Εντάξει, ήταν γνωστό τι ήθελε η ΑΕΚ και τι ήθελε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός να πάει πιο πίσω, η ΑΕΚ να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Βέβαια, εδώ υπήρχε και το εξής παράδοξο, ότι COVID ο Παναθηναϊκός κόλλησε από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ναι. Ασχέτως αν δεν το παραδεχόταν και τότε εκείνη την περίοδο. Όχι, ήταν τώρα δεν ξέρω πόσο. Δεν είχε κρούσματα COVID τέλος πάντων. Είχε, δεν τα είχε δηλώσει. Λοιπόν. Ναι, δεν υπήρχαν κρούσματα COVID. Πήγε μια μέρα πίσω. Ο Ολυμπιακός δεν κόλλησε. Πήγε μια μέρα πίσω, μετά νομίζω δεν ερωτηθήκαμε. Μετά νομίζω δεν Μετά νομίζω και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός αποφάσισε ότι να γίνει Δευτέρα το μάτς. Έχω την εντύπωση. Μετά έγινε μια εσωτερική διαδικασία, όντως, που το πήρε και πάνω του Γιωβάνοβιτς εκείνη την περίοδο, γιατί τα αποδυτήρια, οι ποδοσφαιριστές έλεγαν ότι ήθελαν να αγωνιστούν. Απλώς το λέω επειδή είναι μια κατάσταση έτσι, κοίτα, πέρα από, πέρα από Τετάρτη δεν νομίζω ότι μπορούσε να πάει ούτως ή άλλως. Ήταν Όχι, πέρα από Τετάρτη δεν θα το ηθικό δεν θα ήταν το σωστό, ας το πούμε έτσι, από πλευράς ηθικής. Κοιτάξτε, είναι το ένα ηθικό κομμάτι και άλλο των κανονισμών. Ξέρετε, είναι και αυτά εδώ τα δύο πολλές φορές περιπλέκονται. Τι έγινε, κόπηκε το καρπούζι στη μέση. Δεν έγινε Κυριακή μεν, δεν έγινε Τετάρτη δε. Αν θα μπορούσε να γίνει Δευτέρα ή Τρίτη, σαφώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν το λέω ότι ήταν το μοναδικό παιχνίδι που έπαιξε ρόλο. Απλώς επειδή ήταν καθοριστικό μάτς και υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα ναι, με πάρα πολλά κρούσματα. Απ' την άλλη, θα σου πει η ΑΕΚ ότι βάσει κανονισμών, εγώ το πήγαμε και μια μέρα μετά, όπου δεν προβλέπονταν ουσιαστικά. Ηθικά, όμως, μπορώ να πω ότι μπορούσε το. Όμως και ο πρόεδρος της Λίγκας δεν μπορούσε να πάρει μόνος του την απόφαση, ρώτησε εμάς και εν τέλει ο Παναθηναϊκός. Δεν ερωτηθήκαμε εκ νέου, γιατί αποφασίστηκε ότι και ο Παναθηναϊκός θέλει εν τέλει να γίνει Δευτέρα. Από ό,τι θυμάμαι τώρα. Ναι, δεν με ενδιέφερε και άμεσα. Το λάθος του Παναθηναϊκού ήταν ότι δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του. Έπαιζε με τον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Αυτό, τώρα, και έφτασε να πάει να κρυθεί το πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκι. Όταν μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα. Και με τον Βόλο είχε φέρει ισοπαλία. Υπήρχαν και μάτς Κώστα που. Είχε χάσει πέναλτι στο. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Βόλο και ήταν αίμα και άμμος. Και ξέρω εγώ άλλοι παράγοντες. Γι' αυτό τα πλέον γίνονται ένα 4. Γιάννη Σερέτη, για κάνει την ερώτησή σου. Τι έχει πάει καλά στο αρχικό σα πλάνο το καλοκαιρινό μέχρι τώρα και που έχετε μία να μείνει πίσω ή τι έχει πάει στραβά. Και τελευταίο, αν αυτό που είπατε πριν για τον Γκίζα. Ότι ήταν μια χαρά η διαιτησία του, το είπατε χάρη να στηρισμού ή. Δεν θα απαντήσω τώρα σε αυτό. Okay. Λοιπόν, μην απαντήσω και σε μια ερώτηση. Ναι. Λοιπόν. 100 Κίζες έχουμε ζήσει εμείς, ρε παιδιά. 100. Μα το λέτε για τον Κίζα, δηλαδή μα έχετε σπάσει τα νεύρα. Τι είναι καλό Κίζα, Σάβρο, δεν απευθύνθηκα σε ένα αγώνα. Δεν απευθύνθηκα σε τον Κίζα. Το ξέρω, ρε Γιάννη μου. Αλλά το άκουσα και πριν. Έλα. Τι έκανε ο Κίζα, δηλαδή. Δεν είναι καλά ερώτηση. Λοιπόν, τι έχει πάει. Τι πήγε μείνει, καλά, σε και τι έχουμε, έχετε μείνει πίσω στην Εκκλησία. Έχουμε μείνει με το πίσω στην πλάνο. Επιλογή του προπονητικού, γιατί ήθελα να πιστεύω ότι θα έχουμε επιλέξει νωρίτερα. Έχουμε πάει καλά όσον αφορά στα έσοδα της Ομοσπονδίας. Έχουμε πάει καλά όσον αφορά
την οργάνωση των ταξιδιών της εθνικής ομάδας, την οργάνωση, μπορείτε να ρωτήσετε και συναδέλφους πάνω σε αυτό. Έχουμε πάει καλά όσον αφορά την οργάνωση της Ομοσπονδίας, που δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, σε πιο τεχνοκρατικό επίπεδο. Θεωρώ έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη, όμως πίσω έχουμε μείνει, πιστεύω, στην επιλογή του προπονητικού. Επειδή βρισκόμαστε κοντά στον επίλογο. Δίπλα, ναι. Θέλουμε πολύ γρήγορες απαντήσεις στα 5 πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τους ιδιοκτήτες. Και ξεκινάω από τον πρωτοπόρο Άρη, Καρυπίδης. Πανέξυπνος. Και θεωρώ ότι μέχρι στιγμής είναι ο ιδιοκτήτης της σεζόν, από τη στιγμή που με το μικρότερο μπάτζετ έχει καταφέρει να, από τους 5 εννοώ, έχει καταφέρει να έχει την ομάδα του στην πρώτη θέση. Ηλιόπουλος. Όπως είπα πριν, ευγενικός, λαϊκός, ειλικρινής, ευθύς. Για την τιμωρία του Τσιέρα που δεν τιμωρήθηκε για το πέναλτι που είπε και ο κύριος Λανό, τι του είπατε του πρόεδρου. Απομακρυνόμαστε. Μια και μιλάτε για τον κύριο Ηλιόπουλο. Πάει το τέλος. Όχι. Ακούστε λίγο, είναι κάποιες συζητήσεις οι οποίες μένουν μεταξύ των δύο. Η άποψή σας να μην τιμωρείτε διαιτητή που δεν είναι πέναλτι. Να πω λίγο. Είναι παιδιά, δεν προλάβουμε τις ερωτήσεις. Επειδή δεν υπάρχει διαιτητή, λέω. Καταρχήν με ρώτησες τι είπα. Δεν με ρώτησες την άποψή μου. Με ρώτησες τι είπα στον. Ναι, και λέτε δεν δημοσιοποιείται. Όχι, δεν δημοσιοποιείται. Είναι κάποιες συζητήσεις που είναι μεταξύ των δύο. Ούτε η Άκη είπε τίποτα από αυτά. Άρα σας ρωτάω σαν Κώστας. Ναι, τι. Ποια γνώμη σας για ένα διαιτή που δεν δίνει πέναλτι στο 93, το λέει ο ίδιος ο αρχιδιαιτής όταν πέναλτι και ο διαιτητής και ο βαρίστας σφυρίζουν και την Τετάρτη και την Κυριακή. Χωρίς ούτε μια μέρα τιμωρία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Και άλλοι. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα της ΚΕΒ. Άμα αρχίσω και μπλέκομαι και στις τιμωρίες, πόσο πρέπει να τιμωρηθεί ο καθένας. Μα είπατε πριν ότι αρχίσαν οι τιμωρίες. Λοιπόν, και ο μόνος συντρόφος έχει τιμωρηθεί. Ναι, αλλά δεν μας είπατε. Μπορεί να είπε ο Καρτάτσης στον Ηλιόπουλο ότι το Τσολακίδης τιμωρήθηκε και ο Τσέτσιλας τιμωρήθηκε. Άρα δεν παρακολουθείτε. Εντάξει, εσείς δεν παρακολουθείτε. Όχι, εγώ δεν παρακολουθώ. Άμα δεν παρακολουθώ και εγώ, άμα να πάω σπίτι μου. Πείτε μας τώρα και για τον κύριο Μαρινάκη, που κάποτε δεν ήσταν ακριβώς αυτό που λέμε και φίλοι. Ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύω ότι και κατάκτηση του περσινού ευρωπαϊκού τίτλου του Ολυμπιακού, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξαναγίνει από κάποια ελληνική ομάδα, νομίζω έχει αλλάξει όλη τη θεωρία του όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Και φαίνεται, όπως είπα πριν, όχι μόνο από τους Έλληνες που χρησιμοποιεί, αλλά από και την όλη παρουσία του, η οποία είναι πραγματικά εντελώς αντίθετη με τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά είναι άξιος σεβασμός. Αδικημένος από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είναι κρίμα που ένας άνθρωπος έχει βάλει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και βάλει στην ομάδα του. Και έχει πάρει δύο κύπελλα Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο. Ναι, θυμάμαι. Δύο. Με τον Αλαφούζο, δύο. Και δύο. Ναι, με τον κύριο Αλαφούζο εννοώ. Τρία. Και πραγματικά τρία, είναι. Τρία. Συγγνώμη. Τρία. Εγώ μπερδεύτηκα. Ναι, τρία, ναι. Το 14, το 22 και το 24. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Και Ιβάν Σαββίδης. Δεύτερος πατέρας μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Χωρίς αυτόν δεν θα βρισκόμουν τώρα εδώ πέρα. Όχι γιατί είναι το Open, έτσι. Χωρίς αυτόν δεν θα βρισκόμουν τώρα σε αυτήν εδώ τη θέση. Μου έδωσε την ευκαιρία. Να ανεληχθώ στην ομάδα την οποία δεν θα το κρύψω, που αγαπώ από μικρό παιδί, έτσι, και συνεχίζω να την αγαπώ. Και πραγματικά, χωρίς αυτόν, δεν πιστεύω ότι ούτε ο ΠΑΟΚ, αλλά ούτε και ο ίδιος θα βρισκόμουν και ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα και εγώ σε αυτή την θέση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε στο τέλος σεζόν να κάνουμε απολογισμό. Να με και νωρίτερα. Να ευχηθούμε. Να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι εδώ. Τότε έχει γίνει η ένταση. Να κάνει ή δυνατόν ανάλογη πορεία η εθνική ομάδα που είχε με τον Βασίλη Γκακάτση. Ναι. Αμέ. Ή δυνατόν, έτσι δεν είναι. Βέβαια, δύσκολο. Και βέβαια, όπως τότε έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός με τον Βασίλη Γκακάτση, ναι. Να τα παίρνει τώρα και με τον Μάκη Γκακάτση. Ας ελπίσουμε να μην έχει την ίδια αξιοπιστία το πρωτάθλημα που είχε και τότε. Έλα, μια πάρα πρωτάθλημα λοιπόν, ήταν. Ναι. Τελευταία αγωνιστική να το κλείσουμε εδώ. Κώστα, η συμμαχία κινδυνεύει τώρα. Με τις εξελίξεις κινδυνεύει. Να μην τα ξεχνάμε στο παρελθόν. Ανέβηκε με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο ο Κώστας βλέπει ήδη το πρωτάθλημα να έρχεται. Αυτοκρατορία. Κινδυνεύει Κώστα συμμαχία. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε το παρελθόν. Να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουν πέσει
οι τίτλοι τέλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα. Με ντερμπάρα επίσης, Ολυμπιακός ΑΕΚ, στις 11 το βράδυ. 11 αυτοί, 11 εμείς. Κύριε Γκαγκάτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Σε όλο σας το έργο, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.